Hello, my friends. Ο Νικολάκης είναι εδώ. Καλό στο καλό παιδί. Μου κάνεις ένα feedback. Αγαπητέ μου φίλε, καλώς ήρθατε στο πρώτο και μοναδικό ASMR κανάλι στο ελληνικό Twitch. Welcome. Πώς πας? Λοιπόν, σήμερα έχουμε αυτό. Όχι για μένα feedback. Θέλω να μου πεις πως ακούγεται το background noise. Hello. Γιατί συμφωνεί? Οπα, γιατί? Θα χαμηλώσω λίγο το background τότε. Ή όχι, τι εννοείς? Ανεβάσω λίγο το gain. Εκεί, τεστ, ένα δύο τεστ, εκεί. Ένα δύο, δεν θέλω όμως να ακούγεται πάρα πολύ δυνατά όμως. Δηλαδή, ειδικά μετά στο whispering, θέλω, όχι, είμαι λίγο, δεν θέλω να φτάνω στα κίτρινα. Κατάλαβες, θέλω δηλαδή έτσι όπως είμαι. Ένα δύο τεστ, τεστ. Ένα, δύο. Αγαπητέ μου φίλε, καλώς ήρθες στο πρώτο και μοναδικό ASMR κανάλι στο ελληνικό Twitch. Προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Το μουσί αρχίζει και ξαναβγαίνει. Δεν είσαι το whispering. Κάποιοι άνθρωποι είναι το whispering, κάποιοι δεν είναι. Κάποιοι είναι στο soft reading. Η απόσταση εδώ για soft reading είναι καλά, δηλαδή. Δηλαδή. Επίλογος 149. Για να δούμε. Σελίδα 149. Επίλογος λέει. What? Τι επίλογος είναι αυτός? Δεν καταλαβαίνω, δεν έχει κάποια λόγια για το συγγραφέα. Δεν έχει. Κρίμα. Να σου πω την αλήθεια, και εμένα το soft reading, το soft reading μου αρέσει περισσότερο από το ψήθυρο. Κατάλαβες, γιατί πιστεύω ότι με το soft reading μπορείς να βάλεις και ηχόχρωμα στη φωνή σου, δηλαδή. Με το ψήθυρο είναι δύσκολο, ή δεν ξέρω, το κάνω εγώ. Δεν ξέρω. Εκεί είναι καλά, κοίταξε, εκεί, εδώ δηλαδή, αυτή τη στιγμή εδώ, δεν το φτάνω το κίτρινο. Είμαι στα όρια του κίτρινου εδώ. Βέβαια με παίρνει να χαμηλώσω λίγο και το ambient. Το πάω πού όμως, για να δω. Όχι, τώρα το δυνάμωσα. Να το πάω εκεί. Εκεί είναι καλά. Το χαμήλωσα λίγο. Πώς είσαι? Αυτό το πρόβλημα μάλλον μπορεί να είναι κάποιο bug. Τελικά. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Καλά, ναι, δεν τα έχω κι εγώ πρόχειρα, τα έχω φτιάξει. Δεν είναι, έχει δουλειά. Όπως επίσης μπορείς να κάνεις και το εξής. Αυτό το radio effect. Δηλαδή όταν μιλάς να χαμηλώνει η μουσική που παίζει από πίσω. Έτσι, το γνωστό radio effect. Λοιπόν, αυτό βιβλιαράκι έχει πάρα πολύ ωραίες ιστοριούλες, τις οποίες εμπνεύστηκε ο Μπόρχες από το... Έχει και από ελληνική μυθολογία, έχει... Δηλαδή, θα διαβάσουμε λίγο τα περιεχόμενα μέχρι να μπει κόσμος. Περιεχόμενα. Ο αθάνατος. Ο νεκρός, οι θεολόγοι... Η ιστορία του πολεμιστή και της εχμάλωτης, πολύ ενδιαφέρον.
Βιογραφία του Ταδέο Ισιδώρο Κρούς. Κάποιος Ισπανός δικός του. Έμα Τσούντς. Η αγαπημένη μου ιστορία, και γι' αυτό κάνω αυτό το ASMR σήμερα, το σπίτι του Αστέριου. Πρέπει να κάτσεις να το διαβάσεις. Όταν είναι να φύγεις, πες μου θέλω να φύγω σε 5 λεπτά, διάβασέ μου το σπίτι του Αστέριου. Το οποίο είναι μια μισή σελίδα. Δεν είναι τίποτα το σπίτι του Αστέριου. Ο άλλος θάνατος, Deutsches Requiem, η αναζήτηση του Αβερόη, το Ζάιρ, η γραφή του Θεού, ο Αμπενχακάν Ελ Μποχαρί, νεκρός στο λαβύρινθό του, α, καταπληκτικό. Οι δύο βασιλιάδες και οι δύο λαβύρινθοι, έχει να κάνει με πολύ λαβύρινθο το συγκεκριμένο βιβλίο, θα το καταλάβεις. Η αναμονή, ο άνθρωπος στο κατόφλι, και για τελευταίο είναι το Άλεφ, το ομώνυμο δηλαδή. Εδώ. Εδώ. Ωραία. Λοιπόν, this is the book that we're going to read, my friends. This is the Aleph by Jorge Luis Borges. Αγαπητέ Νικολάκη, και η λυπή που δεν γράφεται στο chat, δεν ξέρω γιατί. Σου έδειξα το καινούριο μου παιχνιδάκι. Το καινούριο μου παιχνιδάκι είναι αυτό. Έχω και καλύτερο φωτισμό σήμερα. Δεν ξέρω γιατί. Do you like my new toy, my friend? Πώς ακούγεται σε αυτή την απόσταση? Είσαι εδώ ή έφυγες? Και κάτσε να δω ποιοι είναι μέσα, ποια καλά παιδιά είναι μέσα. Ο μεγαλύτερος φαν των ASMR μου. Έλα και κάποια φορά να παίζουμε Dying Light. Καλώς το καλό παιδί, τι κάνεις? Λοιπόν, έχω φτιάξει το show, το οποίο μάλλον είναι mute. Να κάνω μια δοκιμή να δω αν δουλεύει, θέλετε? Άντε με γεια. Walk thruller με γεια. Για να δούμε αν δουλεύει. Ναι, είναι μιούτ. Λογικά αυτό έχει ήχο, έτσι δεν είναι? Ωραία, όλα καλά. Εντάξει, άρα λειτουργεί, είναι muted. Καλώς ήρθες φιλαράκι, τι κάνεις? Λοιπόν, εγώ λέω, τίποτα, να είσαι καλά. Εγώ λέω να πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Δώσα μου λίγο feedback, έτσι, η απόσταση του μικροφόνου, όλα καλά, η μουσική που ακούγεται από πίσω. Δυναμώσω λίγο. Τι λες? Έχω ανάψει και τα κεριά. Μην νομίζεις, φαίνουν ζέστη. Λοιπόν, ανεβάσω το ambient.
εκεί. Για να δω. Ο βάτραχος ακούγεται πιο δυνατά γιατί είναι ξύλο πάνω σε ξύλο, όπως αυτό είναι μέταλλο. Άκου, γι' αυτό το ASMR θα σου εξηγήσω. Γι' αυτό το ASMR είναι μεγάλη τέχνη. Πρέπει να ξέρεις πως μιλάς. Επίσης, αν μιλήσω έτσι, είναι καταπληκτικό. Εγώ δεν θέλω να μιλάω, δεν θέλω να ακούγομαι πάρα πολύ δυνατά, Νικολάκη. Γιατί ακούω μετά τα βλέπω μετά τα VOD και είμαι πάρα πολύ δυνατά και ξενερώνω και λέω πω πω, μιλούσα πάρα πολύ δυνατά, ρε φίλε. Δυνάμωσα λίγο το background music. Άντε, κάτσε το χαμηλώσω αφού μου είπες ότι είναι μια χαρά. Ωραία, εκεί. Για να δω. Καλά είναι εκεί, δεν τα αλλάζω. Λοιπόν, επίσης, πρόσεξε. Τεστ, τεστ, ένα, δύο. Δεν ξέρω πού πρέπει να βάλω το μικρόφωνο. Σε τι ένταση πρέπει να βάλω το μικρόφωνο. Και ιδιαίτερα το gain του μικροφόνου. Και ειδικά αυτό που παίζει από πίσω. Δηλαδή, πρόσεξε. Θα σου το κάνω μια φορά χωρίς το background music, χωρίς, για να το καταλάβεις, να το δεις, να το ακούσεις. Και μετά θα σου το κάνω με background music το new toy που πήραμε, το new toy του καναλιού. Είναι το εξής. Πώς φαίνεται? Ξέρεις τι κάνουν αυτά έτσι, το γνωρίζεις, ε? Για να κάνω μια δοκιμή. Όχι, δεν ακούγεται πολύ δυνατά, δυστυχώς. Ακούγεται, οκ. Εάν βάλω όμως, όχι ρε χάσε, εάν βάλω όμως το background music, πώς θα ακουστεί, για να το κάνουμε. Ωραία, τώρα το έχω σε αυτή την ένταση. Δεν πρέπει να ακούγεται πολύ δυνατά. Oh, thank you very much, my friend. This is my new toys. I got them yesterday. Thank you very much for being here. Oh, χτύπησα το μικρόφωνο. Θέλει αλληλαφή, τι εννοείς? Το μικρόφωνο. Να αλλάξω το τέτοιο δηλαδή. Δεν ξέρω, θα πρέπει να το δουλέψω λίγο αυτό. Μπορεί να σταματάω, έχω σκεφτεί να το κάνω. Να σταματάει το background, δηλαδή να σταματάω το background music για το συγκεκριμένο trigger. Καλά στον Οδυσσέα, Οδυσσέα, ακούω αυτό λίγο. Να το κάνω έτσι και μετά να συνεχίζουμε, δεν υπάρχει θέμα. Είναι πάρα πολύ καλό. Θα δούμε, θα δούμε. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε λίγο. Αγαπητά μου παιδιά, άκου τώρα πόσο θόρυβο θα κάνει αυτό. Και όμως κάνει πάρα πολύ θόρυβο. Άκου. Πρέπει να τα ακουμπήσω κάπου. Οκ. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε καλά, πιστεύω. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Ζεστάνομαι υπερβολικά εδώ μέσα. Αχ, τέλειο είναι, λέει, θεούλες. Λοιπόν, επειδή βλέπω είστε αρκετοί... Α, καλά, δεν είστε και τόσο αρκετοί. Θα δούμε. Να διαβάσω από την αρχή το αγαπημένο μου. Το αγαπημένο μου από αυτό το βιβλίο είναι το σπίτι... Οπα, είναι το σπίτι του Αστέριου.
Λοιπόν, εγώ λέω να το διαβάσω πρώτο. Και όποιος ήρθε, όποιος το άκουσε, άκουσε, το άκουσε, εσείς τι λέτε. Βασικά είναι και το πιο μικρό. Λοιπόν, το σπίτι του Αστέριου. Πάμε. Κάτω από τον τίτλο που λέει το σπίτι του Αστέριου γράφει. Η δε Πασιφάη Αστέριον γέννησε. Απολλόδωρος βιβλιοθήκη Γάμα 1. Άκου τη φοβερή γραφή έχει ο Μπόρχης. Άκου, συγκεντρώσου λίγο σε αυτό. Ξέρω πως με λένε φαντασμένο, ίσως και μισάνθρωπο, ίσως και τρελό. Οι κατηγορίες αυτές που θα τις τιμωρήσω όταν έρθει η ώρα είναι γελίες. Μπορεί να είναι αλήθεια ότι δεν βγαίνω από το σπίτι μου, αλήθεια είναι όμως ότι και οι πόρτες του, άπειρες στον αριθμό, είναι ανοιχτές μέρα και νύχτα τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα ζώα. Όποιος θέλει μπαίνει. Δεν θα βρει εδώ γυναικείες πομπές, ούτε τις αλλόκοτες τελετουργίες των ανακτόρων. Θα βρει όμως γαλήνη και απομόνωση. Θα βρει ακόμα και ένα σπίτι που είναι μοναδικό σε όλη τη γη. Με παρακολουθείς? Γράψε μου στο chat αν με παρακολουθείς. Παρακολούθα. Άκου τι λέει. Παρένθεση. Ψεύδονται όσοι λένε πως στην Αίγυπτο υπάρχει ένα παρόμοιο. Κλείνει παρένθεση. Ακόμα και οι συκοφάντες μου παραδέχονται πως σε ολόκληρο το σπίτι δεν υπάρχει ούτε ένα έπιπλο. Άλλη γελοιότητα είναι το ότι τάχα εγώ, ο Αστέριος, είμαι φυλακισμένος. Να το ξαναπώ ότι δεν υπάρχει ούτε μία κλειδωμένη πόρτα. Να προσθέσω ότι δεν υπάρχει ούτε μία κλειδονιά. Άκου, άκου. Ένα σούρπο μάλιστα βγήκα στο δρόμο. Και αν γύρισα εδώ πριν πέσει η νύχτα ήταν γιατί με φόβησαν τα πρόσωπα του πλήθους. Πρόσωπα ξεθοριασμένα και πλατσουκωτά, σαν ανοιχτή παλάμη. Ο ήλιος είχε βασιλέψει πια. Αλλά από το απελπισμένο κλάμα ενός παιδιού και τις ηλίθιες εικαισίες του όχλου, κατάλαβα πως με είχαν αναγνωρίσει. Ο κόσμος προσεύχονταν, έφευγε μακριά, έπεφτε στα γόνατα. Μερικοί σκαρφάλωσαν στο στυλοβάτι του ναού των Λαύρεων, άλλοι μάζευαν πέτρες. Γι' αυτό σου λέω, μείνε μέχρι το τέλος, άκου. Κάποιος, αν δεν κάνω λάθος, έπεσε στη θάλασσα για να κρυφτεί. Θα σου αρέσει, Νικολάκη, πολύ. Δεν είναι τυχαίο που η μητέρα μου ήταν βασίλισσα. Δεν μπορώ να συχνοτίζομαι με τον όχλο, αν και το ζητάει η ταπεινοφροσύνη μου. Ίσως θα απορροφήσει με τον τρόπο που γράφει ο Μπόρχες και αρχίζει και διαβάζει Μπόρχες μετά. Λοιπόν, άκου. Πάντως, είμαι μοναδικός. Δεν με ενδιαφέρει τι μπορεί να μεταδώσει ένας άνθρωπος στους άλλους. Και εγώ, σαν το φιλόσοφο, είμαι της γνώμης ότι τίποτα δεν μπορεί να μεταδοθεί με την τέχνη της γραφής. Είναι πράγμα. Οι κοινότοπες και ενοχλητικές λεπτομέρειες δεν έχουν καμία θέση στο πνεύμα μου, που είναι πλασμένο για τα σπουδαία. Ποτέ μου δεν κατάφερα να συγκρατήσω σε τι διαφέρει το ένα γράμμα από το άλλο. Κάποια γενναιόδορη αδειμονία δεν μου επέτρεψε να μάθω να διαβάζω. Καμιά φορά μετανιώνω γι' αυτό, γιατί οι νύχτες και οι μέρες είναι μεγάλες.
άλλη μια σελίδα έχει. Να διευκρινίσω ότι δεν μου λείπουν οι διασκεδάσεις. Σαν το κρυάρι που χυμάει να κερατήσει, διασχίζω τρέχοντας τις πέτρινες στοές, ώσπου να σωριαστώ στο χώμα ζαλισμένος. Θυμήσου την ώρα που διαβάζω όλα αυτά τον τίτλο. Ο τίτλος είναι «Το σπίτι του Αστέριου». Άκου. Κρύβομαι πίσω από μια στέρνα ή στη στροφή ενός διαδρόμου και καμώνομαι ότι με κυνηγούν. Σαν το γατί δηλαδή. Έχει κάτι εξώστες από όπου αφήνομαι να πέφτω ώσπου να γεμίσω αίματα. Τι λέει. Οποιαδήποτε στιγμή μπορώ να παίξω τον κοιμισμένο κρατώντας τα μάτια μου κλειστά και βαριανασένοντας. Παρένθεση. Κάπου κάπου κοιμάμαι στα αλήθεια. Κάπου κάπου ανοίγω τα μάτια μου και το χρώμα της μέρας έχει αλλάξει. Κλείνει παρένθεση. Από όλα όμως τα παιχνίδια μου, αυτό που μου αρέσει πιο πολύ είναι να παίζω τον άλλο Αστέριο. Κάνω πως με επισκέπτεται και πως του δείχνω το σπίτι. Όλη ευγένεια και φιλοφρονήσεις του λέω. Τώρα επιστρέφουμε στην προηγούμενη διασταύρωση. Ή τώρα βγαίνουμε σε μια άλλη αυλή. Ή καλά το φαντάστηκα πως το σου άρεσε το φρεάτιο. Ή κοίτα εδώ μια στέρνα που γέμισε άμμο. Ή τώρα θα δεις πώς διακλαδώνεται το υπόγειο. Καμιά φορά κάνω λάθος και τότε γελάμε και οι δυο με την καρδιά μας. Ευχαριστώ πολύ για το follow, αγαπητό μου παιδί. Διαβάζουμε το αγαπημένο μου διήγημα. Ήρθες πάνω στην ώρα. Από το Άλεφ του Μπόρχες, το οποίο είναι «Το σπίτι του Αστέριου». Καλώς ήρθες στο stream. Μόλις θα τελειώσω θα κάνω και ένα show. Έχουμε άλλη μισή σελίδα. Άκου. Τα παιχνίδια αυτά δεν είναι το μόνο πράγμα που έχω κατεβάσει από το κεφάλι μου. Με έχει απασχολήσει πολύ και το σπίτι. Όλοι οι χώροι του σπιτιού επαναλαμβάνονται πολλές φορές και κάθε μέρος είναι άλλο μέρος. Δεν υπάρχει μια αυλή, ένα πηγάδι, μια ποτίστρα, ένα παχνί. Υπάρχουν 14, ίσον άπειρα, παχνιά, ποτίστρες, πηγάδια, αυλές. Το σπίτι είναι μεγάλο όσο και ο κόσμος, ή μάλλον είναι ο κόσμος. Να όμως που για να έχω εξαντλήσει τις αυλές με τα πηγάδια και τις κονισαλές στοές από γκρίζα πέτρα, βγήκα μια μέρα στο δρόμο. Ω, για να δούμε, μισή σελίδουλα ακόμα. Και είδα τον ναό των Λαύρεων και τη θάλασσα. Αυτό δεν το είχα καταλάβει. Μέχρι που ήρθε ένα όραμα της νύχτας και μου αποκάλυψε ότι οι ναοί και οι θάλασσες είναι πάλι 14, ίσον άπειρες. Τα πάντα είναι πολλές φορές, 14 φορές. Υπάρχουν όμως και δύο πράγματα στον κόσμο που δείχνουν να είναι μόνο μία φορά. Πάνω ο δυσνόητος ήλιος, κάτω ο Αστέριος. Μπορεί και να είμαι εγώ που έπλασα τα αστέρια και τον ήλιο και το θεώρα το σπίτι, μα τώρα δεν θυμάμαι τίποτα. Και εδώ ξεκινάει το καλό. Ετοιμαστείτε. Όσοι είστε εδώ και ακούτε, ετοιμαστείτε. Κάθε 9 χρόνια έρχονται στο σπίτι 9 άνθρωποι για να τους λυτρώσω από το κακό. Ακούω τα βήματά τους ή τις φωνές τους στα βάθη των πέτρινων στόων και τρέχω όλος χαρά να τους προϋπαντήσω. Η τελετή διαρκεί λίγα λεπτά. Ο ένας μετά τον άλλον σωριάζονται χωρίς να λερώσω τα χέρια μου με αίμα. Εκεί που πέφτουν εκεί μένουν και αυτό με βοηθάει να ξεχωρίζω τη μία στοά από την άλλη. Δεν ξέρω ποιοι είναι. Ξέρω όμως πως ένας από δάφτους την ώρα που ξεψυχούσε
προφήτεψε πως κάποτε θα ερχόταν και ο δικός μου λυτρωτής. Από τότε δεν με βαραίνει μοναξιά, γιατί ξέρω ότι ο λυτρωτής μου ζει και μια μέρα θα προβάλλει μέσα από τη σκόνη. Αν η ακοή μου μπορούσε να συλλάβει όλους τους ψιθύρους στον κόσμο, θα ξεχώριζα τα βήματά του. Καλά στο καλό παιδί, ευχαριστώ για το φόλο. Ήθε να με πάει σε κάποιον χώρο με λιγότερες στοές και λιγότερες πόρτες. Ακούστε, πώς θα είναι ο λυτρωτής μου, αναρωτιέμαι. Θα είναι τάβρος ή άνθρωπος? Θα είναι μήπως τάβρος με ανθρώπινο κεφάλι ή θα είναι σαν και μένα? Ο πρωινός ήλιος άστραφτε πάνω στο μπρούζινο σπαθί. Δεν είχε μείνει ούτε σταγόνα αίμα. «Θα το πιστέψεις, Αριάδνη», είπε ο Θησέας. «Ο Μινόταυρος δεν αντιστάθηκε σχεδόν καθόλου». Τι εξαίσια γραφή! Τι καταπληκτικό! Δεν αρκεί να αφιερώσεις 2 λεπτά από το χρόνο σου να κάτσεις να με ακούσεις το διαβάζω. Πώς φάνηκε? Έπος. Καταπληκτικός. Καλώς το Τζιαράνε. Ναι ρε φίλε. Φοβερό. Το σπίτι του Αστέριου λέγεται. Το σπίτι του Αστέριου λέγεται. Άτσο. Πάρτο. Να ξέρεις ότι, εάν δεν το γνωρίζεις, ότι στην ελληνική μυθολογία ο Αστέριος έχει, ο Μινόταυρος έχει όνομα, λέγεται Αστέριος. Αυτό είναι το όνομά του. Κάνε το Google. Και μάντεψε, επειδή εγώ δεν το παίζω ψώνιο, τα παραδέχομαι όλα. Δεν το ξέρα. Μέχρι που το διάβασα στον Μπόρχες. Ότι ο Μινόταυρος είχε όνομα και τον λέγανε Αστέριο. Για πάμε να κάνουμε τα σώμα. Πάμε λίγο. Επες. Γιατί το λέγανε Αστέριο. Έτσι ήταν το όνομά του, ξέρω εγώ. Οπα, τι είναι αυτό? What? Hello? Τι βλέπω εκεί? Κλιπάκι με κάμερα. Οκ. Okay. Έτσι τον βαφτίσανε. Τι να σου πω. Φαντάσου κένταυρο από τη μέση και πάνω άλογο και από τη μέση και κάτω άνθρωπο. Σωστό. Πολύ καλό. Ισχύει. Ισχύει. Yes. Father, συγγνώμη, πριν 15 λεπτά ξύπνησα και τι ζητά συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Να φανούν όλα τι γράφετε. Ακούγεται και καρέκλα που τρίζει, δεν πειράζει έτσι. Κάνε donate για να πάρω καινούργια καρέκλα. Μπήκε ο γιατρός και φάγαμε ένα. Δεν μου αρέσει ο τρόπος που μιλάς. Είναι λίγο περίεργος. Α, αν αναρωτιέσαι, δεν στο έδειξα. Αυτό εδώ είναι. Άτο. Πάμε να διαβάσουμε κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι όμως. Διαβάσαμε το αγαπημένο μου. Και τώρα δεν έχω κάτι άλλο να σας διαβάσω. Όχι ρε. Κάτι θα βρούμε. Ξέρω εγώ. Αυτό, αγαπητοί μου φίλοι, ήταν το σπίτι του Αστέριου. Κάτσε να σημειώσουμε το διαβάσαμε. Ωραία. Το βατραχάκι είναι θεϊκό, ρε φίλε. Δεν υπάρχει το βατραχάκι. Λοιπόν,
Οι θεολόγοι, λίγο βαρύ μου φαίνεται. Ο νεκρός, ο καλά. Ακόμα πιο βαρύ. Γουστάρατε να διαβάσουμε το νεκρό? Είστε λίγο γοτσικοί άνθρωποι, γοτσικά παιδιά. Έκανα, του ρίξα μια ματιά τώρα που το ξεφύλιζα έτσι. Και είδα ότι και αυτό τελειώνει με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή τελειώνει η τελευταία πρόταση από τις 4 σελίδες. 4 σελίδες είναι. 1, 2, 3, 4. Όχι, ψέματα είπα. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Η τελευταία πρόταση στις 6 σελίδες είναι μια φράση. Πώς φάνηκε. Άρα, βγάζω το συμπέρασμα ότι ίσως είναι καλό. Πάμε, θέλετε. Συνεχίζω. Ο νεκρός. Το να εισχωρήσει μία μέρα στα παιδινά της βραζιλιανής μεθορίου ένας άνθρωπος από τα περίχωρα του Buenos Aires, ένας φουκαράς κομπραδίτο με μοναδικό το εφόδιο την μορία του θάρρους, και να φτάσει να γίνει αρχηγός των κοντραμπαντιέριδων, α, η φοβερή ορολογία, είναι κάτι που εκ πρώτης όψος φαίνεται αδύνατο. Για όσους συμμερίζονται αυτή την άποψη, θέλω να διηγηθώ την ιστορία του Βενιαμίν Οτάλορα, που κανένας δεν θα πρέπει πια να το θυμάται στη γειτονιά του Μπαλβανέρα και που τον σκότωσαν όπως το άξιζε με ένα περίστροφο στα σύνορα του Ρίο Γκράντε ντου Σουλ. Αγνώ τις λεπτομέρειες της περιπέτειάς του. Όταν μία μέρα θα μου αποκαλυφθούν, θα διορθώσω και θα αναπτύξω την αφήγησή μου. Για την ώρα, η σύνοψη που ακολουθεί μπορεί να φανεί χρήσιμη. Γύρω στο 1891, ο Βενιαμίν Οτάλορα είναι 19 χρονών. Είναι ένας παλικαράς με στενό κούτελο, καθαρό και ανοιχτό χρωμοβλέμμα, γερός σαν βάσκος. Μία εύστοχη μαχαιριά του αποκάλυψε ότι είναι λαβέντης. Δεν τον νοιάζει που ο αντίπαλος του πέθανε, ούτε που αναγκάστηκε να φύγει άρον-άρον από την πατρίδα του. Α, είδες, πρόσεξε, σου περιγράφει κάποια γεγονότα και στα περιγράφει τόσο πλάγια, έτσι, μ' αρέσει αυτή η πλάγια γραφή, μ' αρέσει, πρόσεξε. Ο κοινοτάρχης του δίνει μια επιστολή για κάποιον Ασεβέδο Μπαντέιρα από την Ουρουάη. Ο Τάλορα παίρνει το πρώτο καράβι, το καράβι τρίζει, η θάλασσα λισομανάει. Την άλλη μέρα περιπλανιέται στους δρόμους του Μονταβιδέο με μια θλίψη που δεν θέλει να την παραδεχθεί και που ίσως δεν την έχει καταλάβει. Δεν βρίσκει τον Ασεβέδο Μπαντέιρα. Γύρω στα μεσάνυχτα, σε ένα καπηλιό του Πάσο Δελμολίνο, βλέπει κάποιους αλογάριδες να καυγαδίζουν. Ένα μαχαίρι αστράφτη. Ο Τάλουρα δεν ξέρει σε ποια νούμερια είναι το δίκιο, αλλά η γεύση του κινδύνου τον τραβάει, όπως άλλους η τράπουλα ή η μουσική. Μέσα στο σωματά γλιτώνει από τη μαχαιριά ενός πεόν, ξέρω τι είναι ο πεόν, έναν άντρα που φοράει, ας πω τι είναι ο πεόν, σκουρόχρωμο καπέλο και πόντσο. Ο πεόν είναι αυτός που λέμε ο... πώς θα το πω, ο γυρολόγος λέγαμε παλιά, αλλά είναι και αυτός που μπορείς να τον πληρώσεις και να σε κάνει ξενάγηση μέσα στον Αμαζόνιο, ας πούμε, πεόν, έτσι, λοιπόν. Το παιδί για όλες τις δουλειές, πώς να το πω. Αποδεικνύεται ότι αυτός ο άντρας είναι ο Ασεβέδο Μπαντέιρα. Όταν το μαθαίνει, ο Τάλορα ασκίζει το γράμμα γιατί δεν θέλει να χρωστάει σε κανέναν παρά μόνο στον εαυτό του. Παρά το ότι είναι γεροδεμένος, ο Ασεβέδο Μπαντέιρα δίνει κάπως την εντύπωση του σακάτη. Στο πρόσωπό του συνυπάρχουν ο Εβραίος, ο Νέγρος και ο Ινδιάνος. Στο φέρσιμό του ο Πίθηκος και ο Τίγρης.
άλλα στολίδια του είναι μία ουλή που χαράζει το πρόσωπό του πέρα ως πέρα και ένα σκούρο δασίτριχο μουστάκι. Ό,τι θέλετε μπορείτε να μου γράφετε στο chat και μπορείτε να κάνετε και redeem. Από κάτω έχω τα redeem. Πάμε. Τον έσωσε λοιπόν από τον καυγά. Αποτέλεσμα είναι, μπορεί σε αυτό να φταίει και το πιωτό, ότι ο καυγά σταματάει με την ίδια γρηγοράδα που άρχισε. Ο Τάλορα πίνει παρέα με τους αλογάριδες, ύστερα τους ακολουθεί σε ένα ξεφάντωμα και ύστερα σε μια σπιταρόνα στην παλαιά πόλη, την ώρα που ο ήλιος έχει ανέβει για τα καλά. Στο βάθος του σπιτιού, στην τελευταία αυλή, οι άντρες στρώνουν κατά γης να κοιμηθούν. Ο Τάλορα για άγνωστους λόγους συγκρίνει αυτή τη νύχτα με την προηγούμενη. Τώρα δεν κλειδωνίζεται, τώρα είναι με φίλους. Εντάξει, τον ενοχλούν κάποιες τύψεις, ας πούμε το ότι δεν νοσταλγεί το Buenos Aires. Κοιμάται ως τον Εσπερινό, οπότε τον ξυπνάει ο χωριάτης που μέσα στο μεστήσι του είχε ρηχτεί στο Παντέιρα. Α, γίνει και φίλοι δηλαδή. Ρεμάλια. Παρένθεση. Ο Τάλουρα θυμάται ότι αυτός ο άντρας είχε μοιραστεί με όλους τους άλλους τη νύχτα του Σαμαντά και του Γλεντιού και ότι η Παντέιρα τον ήθελε να κάθεται στα δεξιά του και του βάζε συνέχεια να πίνει. Πρόσεξε πώς σου δείχνει τα ήθη και τα εθήματα της εποχής. Πρόσεξε. Περιγραφικός. Κλείνει παρένθεση. Ο άντρας λέει στον Τάλουρα πως τον ζητάει τα αφεντικό. Σε ένα γραφείο που βλέπει στον προθάλαμο, πρώτη φορά στη ζωή του ο Τάλορα βλέπει προθάλαμο με σειρώμενες πόρτες, τον περιμένει ο Ασεβέδο Μπαντέιρα, συντροφιά με μια γυναίκα με ύφος ακατάδειχθο, ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα και κόκκινα μαλλιά. Ο Μπαντέιρα τον πενεύει, του προσφέρει ένα ποτήρι ρακί, του ξαναλέει ότι σχημάτισε για αυτόν την εντύπωση πως είναι ένας άντρας που το λέει η ψυχή του. Το προτείνει να πάει βόρεια μαζί με τους άλλους να φέρουν ένα κοπάδι. Κάτσα μου, που το πάει. Ο Τάλουρα δέχεται. Πριν ακόμα χαράξει, έχουν κιόλας πάρει το δρόμο για το Τακουαρεμπό. Αρχίζει λοιπόν για τον Τάλουρα μια ζωή διαφορετική. Μια ζωή γεμάτη αχανή ξημερώματα και μέρες ποτισμένες με αλογίσια μυρουδιά. Αυτή η ζωή είναι για τον Τάλορα κάτι καινούριο και συχνά ανυπόφορο, αλλά φαίνεται πως την είχε στο αίμα του. Γιατί όπως σε άλλες χώρες οι άνθρωποι λατρεύουν και προαισθάνονται τη θάλασσα, έτσι και εμείς, χωρίς να ξέρετε και ο άνθρωπος που πλέκει αυτά τα σύμβολα, ποθούμε με όλη μας την ψυχή να ζήσουμε στον απέραντο κάμπο που αντυχεί κάτω από τα πόδια μας. Γαμάτα γράφει. Εν τω μεταξύ το σκηνικό θυμίζει πάρα πολύ, για να μην ξεφύγουμε από το gaming, είναι σαν να βλέπω Red Dead Redemption 1, νούμερο 1. Ο Τάλορα έχει μεγαλώσει στις γειτονιές των αμαξάδων και των καροτσέριδων. Πριν κλείσει χρόνος, είχε γύρει γκάουτσο. Άκου, άκου, καλά στον... Α, έχασε το σπίτι του αστέριου. Τι να σε κάνω. Βάλε πίσω το βόδι να το δεις. Έγινε λοιπόν γκάουτσο. Μαθαίνει να λαμάζει τα άλογα, να τα μαντρώνει, να πετσοκόβει ένα σφαχτάρι, να χειρίζεται το λάσο για να πιάνει τα ζωντανά και εκείνο το άλλο με τις μπίλες για να τα σκοτώνει, να αντέχει το ξενύχτη, τις καταιγίδες, τις παγωνιές και τον ήλιο, να οδηγεί το κοπάδι με φωνές ή με σφυρίγματα. Όλο αυτό τον καιρό της μαθητείας μπορεί να είχε δει τον Ασεβέδο Μπαντέιρα μόνο μία φορά, αλλά δεν τον βγάζει από το μυαλό του. Όχι μόνο γιατί το να είσαι παλικάρι του Μπαντέιρα πάει να πει να σε λογαριάζουν και να σε φοβούνται, αλλά και γιατί κάθε φορά που γίνεται κάποια παλικαριά
Οι Γκαούτσο λένε ότι ο Μπαντέιρα τα καταφέρνει καλύτερα. Έγινε το δεξί του χέρι. Πρόσεξε. Πώς ανεβαίνει στην ιεραρχία τώρα. Πρόσεξε. Αυτό σου περιγράφει. Πρόσεξε. Κάποιος λέει ότι ο Μπαντέιρα έχει γεννηθεί στην πέρα όχθη του Κουαερίμ στο Ρίο Γκράντε του Σουλ. Αυτό το στοιχείο όχι μόνο δεν ρίχνει τον Μπαντέιρα στα μάτια του ο Τάλορα, αλλά αντίθετα εμπλουτίζει την εικόνα του με πυκνά δάση, με βάλτους, με ανεξερεύνητες και σχεδόν άπειρες αποστάσεις. Με τον καιρό, ο Τάλορα καταλαβαίνει ότι ο Μπαντέιρα έχει άλλες ασχολίες και ότι η πιο βασική από όλες είναι το κοντραμπάντο. Ο Αλοάρης είναι δούλος. Ο Τάλορα αποφασίζει να εξελιχθεί σε κοντραμπαντιέρι. Μία νύχτα, δύο από τους συντρόφους του περνούν τα σύνορα για να φέρουν μία παρτίδα ζαχαροκάλαμα. Ο Τάλορα προκαλεί τον έναν τους, τον τραυματίζει και παίρνει τη θέση του. Οθείται από τη φιλοδοξία και από μία ανεξήγητη πιστότητα. «Ας καταλάβει επιτέλους αυτός ο άνθρωπος», λέει μέσα του, «ότι αξίζω πιο πολύ από όλους μαζί τους ουρουανούς του». Θέλει να ανέβει, θέλει να ανέβει ψηλά, όπως κάποιοι σε αυτή τη ζωή θέλουν να ανέβουνε, όπως κάποιοι σε αυτό το Twitch θέλουν να ανέβουνε. Αγαπητέ μου φίλε, πάρ' το στη μάπα, συνεχίζω. Πάμε. Περνάει κι άλλος ένας χρόνος μέχρι να γυρίσουν στο Μοντεβιδέο. Ο Τάλορα και οι σύντροφοί του μπαίνουν στα περίχωρα, διασχίζουν την πόλη που τους φαίνεται τεράστια. Φτάνουν στο αφεντικό. Οι άντες τρώνε τα πράγματά τους στην τελευταία αυλή. Περνούν οι μέρες και ο Μπαντέιρα δεν λέει να φανεί. Κάτσε να δούμε τι θα πει το αφεντικό. Κάτι φοβισμένοι ψήθυροι τον θέλουν άρρωστο. Ένας νέος το ανεβάζει κάθε μέρα την μπουγιώτα και το ματέ. Ένα βράδυ αναθέτουν αυτή τη δουλειά στο ξένο. Ο Τάλορα αισθάνεται μια μικρή ταπείνωση, αλλά και ταυτόχρονα μια ικανοποίηση. Να υπηρετείς το αφεντικό. Πρόσεξε, είσαι εδώ μαζί μου, παρακολουθείς το σενάριο. Η κρεβατοκάμαρα είναι ανάστατη και σκοτεινή. Υπάρχει ένα μπαλκόνι που βλέπει δυτικά. Υπάρχει ένα μακρύ τραπέζι με ένα εκθαμβωτικό συνοθήλεμα από καμτσίκια, φυσικιοθήκες, πυροβόλα και σπαθιά. Υπάρχει ένας απόμακρος καθρέφτης με το γυαλί του σκουριασμένο. Ο Μπαντέιρα είναι εξαπλωμένος ανάσκελα, κοιμάται και στενάζει. Φέρνει στο μυαλό την ικμάδα ύστερου ήλιου. Τι είπε ρε φίλε. Το πελώριο άσπρο κρεβάτι θα ρίξει και το συρρυκνώνει, τον εξαϊλώνει. Ο Τάλορα προσέχει τα άσπρα μαλλιά, την κούραση, την ανημποριά, τις ρογμές του χρόνου. Τον εξαγριώνει η ιδέα ότι αυτός ο γέρος τους προστάζει. Αμάν, θα τον φάει λάχανο στο κρέβα. Θα τον φάει λάχανο στο νεκροκρέβατό του επάνω. Για να δούμε. Πάνω που σκέφτεται ότι μία μαχαιριά είναι αρκετή για να τον ξεφορτωθούν, βλέπει στον καθρέφτη ότι κάποιος μπήκε στο δωμάτιο. Η κοκκινομάλα. Είναι μεσόγυμνη, ξυπόλυτη και τον περιεργάζεται ψυχρά. Ο Μπαντέιρα ξυπνάει. Όση ώρα μιλάει για τη ζωή στην επαρχία, πίνοντας το ένα ματέ πίσω από το άλλο, τα δάχτυλά του παίζουν με τις μπούκλες της γυναίκας.
κάποτε δίνει στον Οτάλωρα την άδεια να αποχωρήσει. Λίγες μέρες αργότερα έρχεται διαταγή να ξαναφύγουν για τα βόρεια. Φτάνουν σε ένα χαμένο αγρόκτημα που θα μπορούσε να είναι σε οποιοδήποτε σημείο του απέραντου κάμπου. Δεν υπάρχουν δέντρα, ούτε νερά, που θα μπορούσαν να το κάνουν πιο ευχάριστο. Και από το πρωί ως το βράδυ, ο ήλιος το χτυπάει ανελέητα. Υπάρχουν μαντριά από ξερολιθιές για κάτι πιναλέα ζωντανά με μακριά κέρατα. Το άθλιο αυτό κτήμα λέγεται Στεναγμός. Τρελό όνομα. Ο Τάλωρα μαθαίνει για τους, από τους Πεών ότι δεν θα αργήσει να καταφτάσει ο Μπαντέιρα από το Μοντεβιδέο. Ρωτάει γιατί. Κάποιος εξηγεί ότι ένας ξένος που έγινε γκάουτσο πολύ το αφεντικό παριστάνει τώρα τελευταία. Ο Τάλουρα το δέχεται σαν αστείο, αλλά ακόμα και γι' αυτό το αστείο καμαρώνει. Αργότερα θα μάθει ότι ο Μπαντέρα τσακώθηκε με ένα κομματάρχη που αποφάσισε να αποσύρει την υποστήριξή του. Το μαντάτο τον ευχαριστεί. Φτάνουν κάσες με ντουφέκια. Φτάνουν μια κανάτα και ένα σημαίνιο λαβωμάνο για τον κοιτώνα της γυναίκας. Πολύ ενδιαφέρον. Θα γίνει μεγάλη μάχη, θα γίνει το boss fight τώρα για να δούμε. Φτάνουν κουρτίνες από πλουμιστό δαμάσκο και ένα πρωί φτάνει από τα βουνά ένας βαρύθιμος καβαλάρης με πυκνά γένια που φοράει πόντσο. Τον λένε Ουλπιάνο Σουάρες και είναι ο Καμπάγκα, ο μπράβος του Ασεβέδο Μπαντέιρα. Όπα. Δεν λέει πολλά και η προφορά του έχει ένα χρώμα βραζινιάνικο. Ο Τάλωρα δεν ξέρει αν θα πρέπει να αποδώσει την επιφυλακτικότητά του στην εχθρότητα, στην αδιαφορία ή στο γεγονός ότι είναι ένας άξεστος και τίποτε άλλο. Το μόνο που ξέρει είναι ότι για να πετύχει το σχέδιο που έχει κατά νου πρέπει να κερδίσει τη φιλία του. Το πιάνει σε συμφλαράκι. Και να που μια μέρα εμφανίζεται στο πεπτρωμένο του Βενιαμίν Ολαδόρα ένας ντορής με μαύρη ουρά και χέτι, με φάλαρα ασημοπίκυλτα και χράμι κροσωτό από τίγρη που φέρνει από τα νότια τον Ασεβέδο Μπαντέιρα. Ήρθε. Και μόνο με τη θέα αυτού του αγέροχου αλόγου που συμβολίζει την εξουσία του αφέντη, ο νεαρός αρχίζει να ποθεί με ένα πόθα βυσαλαίο τη γυναίκα με τα φλογάτα μαλλιά. Η γυναίκα, τα φάλαρα και ο ντορής ανήκουν ή προσδιορίζουν τον άντρα που θέλει να καταστρέψει. Τι περιγράφει το άτομο. Στο σημείο αυτό η ιστορία περιπλέκεται και βαθαίνει. Κι άλλο. Ο Ασεβέδο Μπαντέιρα είναι μάστορα στην τέχνη του προοδευτικού εκφοβισμού. Το ακούς, άκουσε την ιστορία. Εάν νομίζεις ότι αυτή η ιστορία που διαβάζω είναι βαρετή, δεν έχει νόημα για τη ζωή σου, δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Άκου πολύ προσεκτικά. Το ξαναδιαβάζω. Ο Ασεβέδο Μπαντέιρα είναι μάστορας στην τέχνη του προοδευτικού εκφοβισμού, στους σατανικούς ελιγμούς με τους οποίους ταπεινώνει βαθμία τον συνομιλητή του, συνδυάζοντας αλήθειες και κουτσομπολιά. Ο Τάλουρα αποφασίζει να εφαρμόσει την ίδια αμφίλοξη μέθοδο στο δύσκολο σχέδιο που έχει καταστρώσει. Αποφασίζει να παραγωνίσει σταδιακά τον Ασεβέδο Μπαντέιρα. Επεφολείται από κάτι μέρες στις οποίες μοιράστηκαν τον ίδιο κίνδυνο και καταφέρνει να κερδίσει τη φιλία του Σουάρες. Το εκμυστηρεύεται το σχέδιό του. Ο Σουάρες του υπόσχεται την υποστήριξή του.
ύστερα συμβαίνουν ένα σωρό πράγματα από τα οποία γνωρίζω πολύ λίγα. Ο Τάλωρα δεν υπακούει στις διαταγές του Μπαντέιρα. Πότε τις ξεχνάει, πότε τις διαστρέφει ή τις αντιστρέφει. Το σύμπαν δείχνει να συνωματεί μαζί του και επιταχύνει τα γεγονότα. Ένα μεσημέρι στο Τακουαρεμπό έχει δύσκολη ορολογία. Τι να κάνουμε, Χόρχες είναι αυτός. Ονοματολογία μου. Ένα μεσημέρι στο Τακουαρεμπό πέφτουν πυροβολισμοί με τους ντόπιους του Ρίο Γκράντε. Ο Τάλωρα παίρνει τη θέση του Μπαντέιρα και μπαίνει επικεφαλής των Ουρουανών. Μία σφαίρα του τρυπάει τον ώμο. Αλλά το ίδιο απόγευμα ο Τάλωρα επιστρέφει στο στεναγμό πάνω στον δωρή του αρχηγού και το ίδιο απόγευμα το αίμα του γλακιάζει την προβιά του τίγρη και την ίδια νύχτα πλαγιάζει με τη γυναίκα με τα φλογάτα μαλλιά. Άλλες εκδοχές της ιστορίας αλλάζουν τη σειρά των γεγονότων και αρνούνται ότι όλα συνέβησαν την ίδια μέρα. Όμως ο Μπαντέιρα, κατ' όνομα τουλάχιστον, είναι πάντα ο αρχηγός. Δίνει διαταγές που δεν εκτελούνται. Και ο Βενιαμίν ο Τάλωρα δεν τον αγγίζει από ένα κράμα ρουτίνας και ευσπλαχνίας. Είστε εδώ. Τι συμβαίνει, είστε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Είστε προσιλωμένοι στην ιστορία μου. Τελειώσαμε, μισή σελίδα. Η τελευταία σκηνή της ιστορίας διαδραματίζεται μέσα στον αναβρασμό της τελευταίας νύχτας του 1894. Εκείνη τη νύχτα οι άνθρωποι του στεναγμού τρώνε φρεσκοσφαγμένο αρνί και πίνουν ένα πιωτό δυναμίτι. Κάποιος γρατσουνίζει στην κιθάρα την ίδια και την ίδια περίπλοκη μιλόγκα. Βάλτε με στο μυαλό σου, κάνε εικόνα. Είναι σαν Red Dead Redemption 1, σου είπα. Άκου. Στην κορυφή του τραπεζιού, ο Τάλωρας κνύπα στο μεθύσι, δεν σταματάει να ορθώνει όλο και πιο ψηλά τον ηλικιώδη πύργο της χαράς του, σύμβολο του αναπότρεπτου πεπρωμένου του. Ο Μπαντέιρας σιωπηλός ανάμεσα στους φωνασκούς αφήνει την πολυτάραχη νύχτα να περάσει. Όταν το ρολόι σημαίνει μεσάνυχτα, σηκώνεται σαν να είχε ξεχάσει να κάνει κάτι. Σηκώνεται και χτυπάει σιγά την πόρτα της γυναίκας. Εκείνη το ανοίγει αμέσως, θαρρείς και περίμενε το κάλεσμα. Εμφανίζεται μισόγυμνη και ξυπόλυτη, παίρνοντας μια κοροϊδευτική φωνή, μακρόσυρτη και γυναικεία, ο αρχηγός τη διατάζει. «Αφού εσύ και ο λιμοκοντόρος αγαπιέστε τόσο πολύ, θα πας τώρα αμέσως να του δώσεις ένα φιλί μπροστά σε όλο τον κόσμο». Προσθέτει μια χειραία λεπτομέρεια. Η γυναίκα κάνει να αντισταθεί, αλλά δύο άντρες την έχουν πιάσει από τα μπράτσα και τη ρίχνουν πάνω στον Οτάλωρα. Πνιγμένη στα δάκρυα του φυλάει το στήθος και το πρόσωπο. Ο Λουπιάνος Σουαρές έχει φουχτώσει το περίστροφό του. Πριν πεθάνει, ο Τάλωρα καταλαβαίνει πως τον είχαν προδώσει από την αρχή, πως τον είχαν καταδικάσει σε θάνατο, πως του είχαν επιτρέψει τον έρωτα, το πρόσταγμα και τον θρίαμβο, γιατί τον είχαν για νεκρό, γιατί για τον Μπαντέιρα ήταν ήδη νεκρός. Ο Σουάρες σχεδόν με ακαταδεξία πυροβολή. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Απίστευτο. Πώς φάνηκε.
Πες. Ήθελα να πάρει τη θέση. Αλλά ήταν ήδη νεκρός. Δεν τα κατάφερε. Γι' αυτό λέγεται νεκρός. Νόμιζε ότι θα τα καταφέρει. Νόμιζε. Αλλά πήρε τα... Έπος. Ο Μπόρχες είναι έπος. Εάν δεν έχεις διαβάσει... Οπα. Hello. Είδες, άκου να δεις ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το USB. Ένα, δύο τεστ. Ωραία. Αγαπητέ μου φίλε, εάν δεν έχεις διαβάσει Μπόρχες στη ζωή σου, σε συμβουλεύω να διαβάσεις αυτό. Αυτό, το άλεφ, το άλεφ, το άλεφ. Το άλεφ. Το άλεφ. Είναι μικρές ιστοριούλες οι οποίες θα σε βάλουν μέσα στο κλίμα της γραφής του Μπόρχες. Μέσα στο κλίμα της γραφής του Μπόρχες. Βατραχάκι, να κάνεις ρίτιμ. Πόσο έχει, δεν ξέρω. Άντε, επειδή ήρθες για πρώτη φορά. Τεστ, ένα, δύο τεστ, δουλεύει. Δουλεύει, δεν ξέρω τι απάθει πριν. Λοιπόν, επειδή ήρθες για πρώτη φορά στο κανάλι, θα σου το κάνω, θέλω να πω, θα το κάνω χωρίς γιατί. Να αλλάξουμε, τεστ. Εδώ, πάμε λίγο. Είδες τώρα που το περιγράφει, μα η πλοκή. Η πλοκή βγαίνει από την περιγραφή. Εάν ο συγγραφέας δεν μπορεί... θα το κάνουμε μετά. Ω, καλό σου παιδί. Εάν ο συγγραφέας δεν μπορεί να σε κρατήσει στην τζίτα και να έχεις πάντα στο μυαλό σου αυτό που περιγράφεις, πώς θα γίνει η δουλειά? Τον Βλάτωνα για να σώ, δεν θυμάμαι. Οδυσσέας για να σώ. Τι έπαιζε, Games and Demos. Α, θυμάμαι τι έπαιζε. Αλλά εδώ βλέπουμε την PD. Εδώ βλέπουμε το πολύ ωραίο παιχνίδι που αρέσει και στη φίλη μου, την Potato Chips and Cola, το DBD. Εάν δεν έχεις παίξει DBD, σου προτείνω να το κάνεις. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Καλώς το Νικολάκι. Τα βρήκες άκρη με το τι συνέβη? Θέλεις να γράψεις, είσαι ελεύθερος, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Θέλεις να γράψεις τα παιδιά εδώ στο chat που είναι αρκετοί. Τι σου συμβαίνει, μήπως θέλεις να το πω εγώ, μήπως σε βοηθήσουν, μήπως ξέρουνε. Δεν το ξέρεις. Πολύ νωρίς, οκ. Okay. Μισό λεπτό λίγο. Στο Reddit
λέγανε ότι αυτό είναι, αυτό που θα σας πω τώρα και αυτό που λέει ο Νικολάκης, είναι 100% glitch. Είναι glitch. Εγώ του παραστείλει ένα ticket, ένα email, κάτι, να δούμε τι θα γίνει. Είχε να πει στο account του πόσο καιρό είχες, 3 μήνες, να κάνει login. Και τώρα τον πάει να γράψει σε οποιοδήποτε chat που είναι follow. Του λέει ότι πρέπει να κάνει επιβεβαίωση στο κινητό. Στο κινητό. Ο Νικολάκης δεν θέλει να το κάνει αυτό. Είστε εδώ, με ακούτε. Τεστ, 1-2. 1-2 τεστ. Λορκάρετε. Λορκάρες. Λορκάρες. Η Ραϊδα λορκάρες. Πού είναι. Ναι. Και πρόσεξε. Επιβεβαίωση στο κινητό. Χωρίς ο streamer να το έχει βάλει αυτό σαν επιλογή, κατάλαβες, ας πούμε εγώ τα έχω off. Το έχεις ξανακούσει, έχεις να το προτείνεις κάτι, μια λύση, εντάξει, στείλαμε ένα ticket στο Twitch, να δούμε τι θα απαντήσει. Κοίταξε Νικολάκη, η απάντηση μπορεί να, για την απάντηση, να σου στείλουν απάντηση, μπορεί να περάσει και, ναι, για glitch, μπορεί να περάσουν και 48 ώρες, έτσι, δεν ξέρω. Το Gentle Fox είναι θεός, νάτος, αυτός είναι. Με τενακεδάκι λες. Καλό και αυτό. Σωστό. Και άμος θαλάσσι, ναι. Το πρώτο είναι αυτό. Το πρώτο είναι αυτό, άμος θαλάσσις. Και το δεύτερο, αυτός ξέρεις που το έχει. Ναι. Άμο θαλάσσις, ναι. Και το δεύτερο είναι. Αυτό είναι άμος της ρόζας. Λοιπόν, θα σου χωρέσετε. Ζωή να έχουμε, να τη θυμόμαστε. Πώς το λένε, έχει βάλει άμμο θαλάσσες μέσα σε μεγάλο σωλήνα, χάρτινο, από χαρτικούσίνας, ρε.
το χάρτινο, το σωλήνα, το σωλήνα που μένει στο τέλος από το χάρτη κουζίνας και το έχει ταπώσει από τη μία ζηλοτέιπ έχει βάλει, χοντρό ζηλοτέιπ μεγάλο, το έχει κλείσει από τη μία και έχει βάλει την άμμο και το έχει κλείσει από την άλλη. Καλό, καλό κόλπο, αμάτο, έπος, πολύ καλός. Είδες, με απλά υλικά, με απλά υλικά μπορείς να φτιάξεις το δικό σου ASMR κανάλι. Είναι πολύ απλό. Έχω φτιάξει το σο χωρίς ήχο. Καλό στο καλό παιδί το Πάκο. Τίποτα να σκαλά. Ο Αχεφέν ξεμιένα. Πού είναι το βιβλίο μου. Άνα του. Πώς είμαστε, πώς πάει η ζεστή. Τι κάνουμε. Τι κάνουμε, αγαπητέ μου φίλε. Εδώ είμαι καλά, τεστ. Ένα, δύο τεστ, τεστ. Ωραία. Πώς πάει η ζέστη, σήμερα και δροσιά, ε, δεν ξέρω. Α, εδώ δεν έριξε, δεν ξέρω. Λοιπόν, να διαβάσουμε κάτι μικρό. Οι δύο βασιλιάδες και οι δύο λαβύρινθοι. Πολύ ωραία, αυτό μου αρέσει. Αχ, τι ωραία.
είναι chat. Όποτε μπορώ να το πω να στείλω μήνυμα. Α, το έγραψε το Μπάκο, ναι, πες στον Μπάκο αυτό, ή μπορεί να ξέρει και κάτι παραπάνω. Διότι ο Πάκος, Πάκο, αυτό είναι glitch. Γιατί ο Νίκος δεν ασχολείται. Είχε 3 μήνες να κάνει login στο λογαριασμό του και έκανε και αλλαγή του password του, γιατί δεν μπορούσε να μπει, δεν ξέρω γιατί. Του γράφει σε οποιοδήποτε chat και να μπει, του γράφει ότι πρέπει να έχει verify το τηλέφωνο. Του είπα να τσεκάρει το email. Το πρώτο που του είπα ήταν αυτό. Του είπα ότι πρέπει να κάνει verify. Ναι. Μα το password άλλαξε, δεν έκανε τίποτα. Το password άλλαξε. Κάτσε ρε φίλε, γιατί θα πρέπει να το κάνει, δεν μπορεί να το κάνει verify μέσω email. Ναι, εννοείται, μην γράφεις τους λόγους, δεν χρειάζεται. Παραστικά στον άνθρωπο. Να είναι καλά. Να πηγαίνουν όλα άνετα. Αυτή είναι η ευχή μου. Λοιπόν, συνεχίζω. Όπα, το χάσα, άνατο. Εγώ δεν έχω βάλει wifi από κινητό. Δεν έχω βάλει. Τα βάλω. Θα το συζητήσουμε. Βλέπε σελίδα 107. Τι λέει ρε φίλε, για να δω. What? Βλέπε σελίδα 107. Δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω παιδιά, συζητήστε το, μακάρι να βρείτε άκρη. Α, τι λέω ρε φίλε, αυτό είναι μια σελίδα μόνο. Α, μια σελίδα μόνο, πάμε. 1-2 τεστ, καλά είμαι και παιδιά. Μια σελίδουλα, πάμε. Οι δύο βασιλιάδες και οι δύο λαβύρινθοι. Μια φορά και έναν καιρό, όπως αφηγούνται οι αξιόπιστοι άνθρωποι, ζούσε στα νησιά της Βαβυλωνίας ένας βασιλιάς που μάζεψε μια μέρα τους αρχιτέκτονες και τους μάγους του και τους παρήγγειλε να χτίσουν ένα λαβύρινθο τόσο περίπλοκο και τόσο αριστοτεχνικό, ώστε κανένας γνωστικός δεν τολμούσε να διασχίσει το κατώφλι του και όποιος έμπαινε χανόταν. Το κτίριο αυτό αποτελούσε σκάνδαλο, γιατί τα θαύματα και η σύγχυση είναι έργα του Θεού, όχι των ανθρώπων. Με τον καιρό ήρθε στην αυλή του ένας βασιλιάς των Αράβων και ο βασιλιάς της Βαβυλωνίας, για να διασκεδάσει με την αφέλειά του του μουσαφίρι του, τον άφησε να μπει στο λαβύρινθο, όπου περιπλανήθηκε ταπεινωμένος, ζαλισμένος, ώσπου έπεσε το βράδυ. Τότε παρακάλεσε το Θεό να βάλει το χέρι του και έτσι βρήκε την πόρτα. Κανένα παράπονο δεν βγήκε από τα χείλια του. Το μόνο που είπε στο βασιλιά της Βαβυλωνίας ήταν ότι στην Αραβία είχε έναν άλλο λαβύρινθο και ότι αν ήθελε ο Θεός θα ερχόταν κάποτε η μέρα που θα του τον έδειχνε.
Οπα. Ύστερα γύρισε στην Αραβία, μάζεψε τους στρατηγούς και τους φυλάρχους του και εξαπέλυσε επίθεση στα βασίλεια της Βαβυλωνίας με τέτοια ευτυχή έκφαση, ώστε γκρέμισε τα κάστρα της, ρήμαξε το στρατό της και έπιασε αιχμάλωτο τον ίδιο τον βασιλιά. Τον έδεσε πάνω σε μια γοργή καμήλα και τον πήγε στην έρημο. Α, okay. Μετά από 3 μέρες ταξίδι του είπε: «Ο βασιλιά του χρόνου, ουσία και σύμβολο του αιώνα, στη Βαβυλωνία με άφησες να χαθώ σε ένα μπρούτζινο λαβύρινθο με άφθονες σκάλες, πόρτες και τείχους. Τώρα τα έφερε ο παντοδύναμος να σου δείξω και εγώ τον δικό μου, που δεν έχει σκάλες να ανέβεις, ούτε πόρτες που να μη σου ανοίγουν, ούτε τείχους να σου κόβουν τον δρόμο». Τότε τον έλυσε και τον άφησε στη μέση της ερήμου, όπου και πέθανε από την πείνα και τη δίψα. Δόξα σε εκείνον με κεφαλαίο που δεν πεθαίνει. Έπος. Εγώ διάβασα ένα έπος την ώρα που εσείς μαλώνετε για το ίντερνετ. Για να δω τι γράφετε. Αμέσως θα σας βοηθήσω. Αμέσως θα σε βοηθήσω. Μισό λεπτό. Για να δω τι γράφετε. Θα πρέπει να προσθέσεις το κινητό σου και να κάνεις verify by mobile. Της έστειλα μήνυμα και μέσω κινητού. Είναι κάτι που δεν σκοπεύω να κάνω. Προτιμώ να ρίξω το Twitch στο κάλαθο των αχρήστων. Okay, τότε δεν θα μπορείς να γράψεις πουθενά. Για όσους ενδιαφέρονται να με βρουν, έχω και το Discord. Πλέον όλες τις πλατφόρμες έτσι θα γίνουν για παραπάνω ασφάλεια και προσωπική ποτατάκ. 3 κατσαρές λεφτά θα χάσουν μόνο και τίποτα περισσότερο. Πα, δεν νομίζω, θα σου πω τη γνώμη μετά. Και στο Discord σε λίγο έτσι θα γίνει. Δεν είναι θέμα Twitch, YouTube or Discord. Είναι εντολή από τους νόμους ασφαλείας κτλ. Κτλ. Θα υποχρεωθούν να το κάνουν. Οπότε μια χαρά ευκαιρία να κόβουμε σιγά σιγά το ψηφιακό κενό των εφαρμογών και των υπολογιστών, όπως νομίζει και αγαπά ο καθένας. Λοιπόν, ο καθένας αυτή τη ζωή, όπως έχω πει 52.687 φορές, κάνει ό,τι θέλει. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, αρκεί να μην ενοχλεί τους άλλους. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν θα χάσουν λεφτά, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι που θέλουν να ασχοληθούν με αυτό θα το κάνουν. Δηλαδή θα το πω αλλιώς, θα το πω χιουμοριστικά. Εάν στο μέλλον σου ζητάνε οι εφαρμογές να βγάλεις μια φωτογραφία τον κόλο σου και να το στείλεις στην εφαρμογή, ούτως ώστε έτσι να μπορείς να έχεις το account σου, να είσαι σίγουρος ότι ο περισσότερος κόσμος θα το κάνει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Εγώ είμαι σίγουρος ότι έτσι θα γίνει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Α, μπράβο. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα γιατί το κάνουμε. Πρώτον, άκουσε με. Είμαι σε ASMR mode. Αυτό σημαίνει ότι είμαι σε ένα πολύ χαλαρό mode. Καταλαβαίνω απόλυτα την άποψή σου. Συμφωνώ κατά πάρα πολύ με την άποψή σου, Νικολάκη, για το ψηφιακό κενό. Αλλά επέτρεψέ μου να αφήσω. Συμφωνώ με το 60%. Διαφωνώ. Άρα επέτρεψέ μου να αφήσω ένα 40% και να σου πω το εξής. Verify για δίωξη ηλεκτρονικού κλίματος και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με κλίματα μέσω ίντερνετ. Συμφωνώ. Όλα για το καλό μας. Όλα για το καλό μας, για το καλό μου. Έτσι είναι από την πόλη σου. Είναι ο άνθρωπος που τραγουδάει από το 8. Για το καλό μου είναι από την πόλη σου, νομίζω. Ή κάνω λάθος.
Θεσσαλονίκη όσο δεν είναι. Λοιπόν, για το καλό μου. Λοιπόν, άκου, έλεγα για το 40%. Αυτό λοιπόν που αποκαλείς, πώς το είπες, ψηφιακό κενό των εφαρμογών. Κάποιοι άνθρωποι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω και πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις μαζί μου. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, συμφωνώ, Πάκου. Άκου τώρα και τι θα πω στον Νικολάκη, Πάκου. Συμφωνώ λοιπόν 60%, αλλά διαφωνώ κατά ένα 40%, δηλαδή πόσο στο πω, ρε παιδί μου. Ή μπορεί να είναι και 50-50, ξέρω εγώ. Θα ήθελα λοιπόν να να έχεις λίγο ενσυναίσθηση. Και αυτό που αποκαλείς εσύ ψηφιακό κενό, κάποιος άλλος το αποκαλεί ψηφιακή ψυχαγωγία, ψηφιακή παρέα στη μοναξιά του, ψηφιακή παρέα στη μοναξιά του, επειδή είναι disabled, έχει κάποιο κινητικό πρόβλημα, έχει κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα, δεν έχει λεφτά να βγει έξω, ξέρω εγώ, θα μου πεις, έχει λεφτά για το ίντερνετ. Εντάξει, έχει λεφτά για το ίντερνετ, ρε φίλε, δηλαδή 20 ευρώ το μήνα, 25 ευρώ το μήνα, δεν νομίζω να είναι πολλά. 1 ευρώ τη μέρα, ξέρω εγώ. 70 λεπτά τη μέρα, ξέρω. Λοιπόν, οπότε, εντάξει, ρε παιδί μου, μην είσαι τόσο σκληρός. Κάποιο για κάποιους είναι ένας τρόπος εισοδήματος στο ίντερνετ. Για κάποιους είναι ένα εργαλείο για τη δουλειά τους, για τη μόρφωσή τους. Άλλος μπορεί να κατεβάζει ολόκληρα βιβλία από το ίντερνετ και να τα διαβάζει τσάμπα, να μην έχει πρόβλημα. Να διαβάζει βιβλία δηλαδή στην οθόνη του και να μην αγοράζει βιβλία, να δίνει λεφτά για χαρτί. Και να ξέρεις, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, ότι υπάρχουν πλέον ειδικά αναγνωστήρια iPads, τα οποία η φωτεινότητα της οθόνης και γενικά όλα αυτά δεν σου πονάει το μάτι, δηλαδή είναι για διάβασμα, είναι σαν να βλέπεις χαρτί, ξέρω εγώ, καταλαβαίνεις. Οπότε εντάξει, ρε παιδί μου, δεν σου τι λέω. Εννοείται ότι και εγώ σε κάποια πράγματα μπορεί να είμαι λίγο αστηρός. Κάτσε πιο λίγο νεράκι, μισό λεπτό. Όπως πάντα, το πρόβλημα με όλα είναι η κατάχρηση. Και το τι θα παρακολουθήσεις. Μπράβο.
τρόπος ο οποίος εγώ τα παίρνω. Κάτσα βάλουμε και το εφεδάκι μας. Οπα, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Νομίζω το έχασα. Λοιπόν, άκου. Πώς φαίνεται το εφεδάκι μου, πώς φαίνεται. Λοιπόν, άκου. Το ίντερνετ είναι εργαλείο. Ένα σφυρί, κάποιος το έχει καρφώνει καρφί για κάθρο. Και άλλος κατεβάζει τις αμαρίες και σπάσει κεφάλια. Α, εγώ νόμιζα θα έγραφες. Και κάποιος καρφώνει καρφί επάνω στο σταυρό. Πώς φάνηκε η λογοτεχνική παρομοίωσή μου? Είμαι επηρεασμένος από το Μπόρχες τώρα που διαβάζουμε. Ήθελα να κάνω μια παρομοίωση τρελή. Λοιπόν, καταβάζει σαμαρίες και σπάει κεφάλια, αλλά για το κινητό verify. Ξέρω ότι γι' αυτό λόγο το κάνουν για να μπορώ να κάποιος κάποιος. Ωραία. Μπράβο. Α, έλεγε τα τρολάκια. Για αυτό το λόγο ακριβώς, λέει κάποιος. Α, είσαι αυστηρός, λέει, με τα τρολάκια. Και μα φυσικά είμαι αυστηρός. Διότι, εφόσον το ίντερνετ, το έχω ξαναπεί, ποια είναι η θέση μου, εφόσον το ίντερνετ είναι ένας άπειρος κόσμος και επιλέγεις. Εφόσον έχεις επιλέξει να μου κάνεις follow, να μου γράψεις την παπαριά σου. Παπάρια. Είδες, κάνω ASMR με το παπάρια. Λοιπόν, να μου κάνεις follow, να μου γράψεις την παπαριά σου και μετά να φύγεις. Πάει να πει ότι είσαι πρεσάκι του μίσους και του bullying. Εγώ άτομα που μισούνε και κάνουνε bullying, εγώ τα γαμάω. Κατάλαβες? Κάνε το κλιπ. Έλα, κάνε μου follow. Αυτή είναι η άποψή μου. Εσύ μπορεί να μην το κάνεις. Δικαίωμά σου. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό όμως. Δεν μπορώ να αφήσω το bullying να υπάρχει σε αυτή την ανθρωπότητα. Destroy the bullying. Destroy the bullers. This is my message. To all of you, my friends, don't let the bullers and the bullying, don't let them even to appear when you see a buller making bully. Punch him in the nose. Punch him in the nose. Punch him in their teeth, because without teeth he cannot make bully. Κατάλαβες? Είναι πολύ απλό. Αυτή είναι η απόψη μου, φίλε. Και άμα θες, έλα το συζητήσουμε. Τι να μου πες, έχω λάθος? Όχι ρε φίλε, δεν έχω λάθος. Λοιπόν, τι έγινε? Σταματήσατε να γράψετε? Να γράφετε, τι συμβαίνει? Φοβάστε το bullying? Με φοβάστε ρε. Ξεσηκωθείτε ρε. Εγώ σου είπα απλά με τους αφήσεις επηρεάζουν να σε χαλάνε και να μέσα σε έτσι. Μετά τους άσου. Ναι, εντάξει, θα τους ρίξω μια Χριστοπαναγία. Δεν φλασφημούμε ποτέ. Είναι η Ιεροσυλία. Punish the bowling. Λοιπόν,
Εντάξει. Κάτι όμως για τους γονείς τους θα πρέπει να πω πριν τους κάνω μπαν. Διότι ξέρεις τι, άκου, δεν είναι βρισιά. Δεν φταίνε τα παιδάκια. Οι γονείς τους φταίνε που τους μεγαλώσαν έτσι και δεν μπορούν να το καταλάβουν. Ότι αυτό που κάνουν εκθέτουν, προσβάλλουν και μειώνουν τους γονείς τους. Αυτά μπορεί να γελάνε. Έλα να σου δείξω και το πλάνο, το σου λέει. Αυτό είναι το πλάνο, σου λέει. Αυτά μπορεί να γελάνε και χαχαχά και χαχαχού. Και α, κάναμε αστείο, χαχαχά, τι ωραία που περνάμε και ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, δεν είναι έτσι όμως. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι εκθέτουν τους ανθρώπους που τους μεγαλώσανε. Να μην πω οι γονείς, γιατί οι άνθρωποι τους μεγαλώσανε, εκτός από τους γονείς είναι και οι δάσκαλοι. Να το διαβάσω, περίμενε. Δεν ξέρω από λάθος και σωστό, ούτε από πρέπει και καθώς πρέπει, από Θεός και δαίμονες ή τέλος επικοινωνίας και όλα αυτά, συμφωνώ. Οποιαδήποτε μορφή πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έκατσες, είναι πολύ σημαντικό για μένα. Περιμένω να μου γράψεις στο Instagram την άποψή σου για τον καλλιτεχνικό μου κόσμο. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάτα το chip call. Τι είπε, Θεέ μου. Να είσαι καλά. Καληνύχτα και καλή ξεκούραση. Σε ευχαριστώ. Ρε, ναι, όποτε θες. Όποτε θες. Θα μιλήσουμε και θα κανονίσουμε να παίξουμε TPT. Α, παιδιά, αύριο έχει TPT. Αύριο δεν έχει Dying Light. Αύριο έχει TPT. Θα το πω στο τέλος ξανά. Καληνύχτα. Καληνύχτα, Ιραίδα. Καληνύχτα. Λοιπόν, πάμε για ακόμα μια ιστοριούλα. Τι ωραία, πώς το ευχαριστήθηκα το stream σήμερα, βλέπεις. Ήρθε κόσμος, μιλάμε στο chat, τι ωραία πράγματα. Είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Πάμε. Ένα-δύο τεστ. Είμαι ο πιο χαλαρός και πολύ όμορφος άνθρωπος του κόσμου. Το σημερινό stream το ευχαριστήθηκα. Λοιπόν, κάτσε να βρούμε κάτι με λίγες σελίδες. Είμαι καλά εδώ. Τεστ, ράδιο τεστ. Πάμε. Λοιπόν, με λίγες σελίδες, με λίγες. Με λίγες, γελάς εσύ, για σένα τα λέω αυτά, για να γελάς. Για να γελάς. Γιατί είσαι κουφαλίτσα. Κάντε όλοι follow και subscribe στους Game Hornets. Και γι' αυτό, ναι ρε φίλε, ναι, μπες λίγο να... Λοιπόν, άκου, θα τα πούμε και μάλλον, πώς το πω τώρα, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, θέλει και λίγο, πώς το λέγαμε αυτό, πώς το λέμε, κράχτη. Πρέπει να υπάρχει ένας κράχτης να μιλάει, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Να υποκινεί και να παρακινεί συζητήσεις, δεν ξέρω αν με εννοείς. Όπως κάποια άλλα κανάλια έχουν κράχτες με τα donate και με τα subs, καταλάβες. Λειτουργεί αυτό, πρόσεξε. Δεν το βρίζω, είναι ένα θεμητό μέσο για να προωθήσεις το αντικείμενο το οποίο παράγεις. Δεν ξέρω αν με εννοείς. Κατάλαβες, λοιπόν. Είναι κακό αυτό? Α, δεν ξέρω. Ο καθένας έχει τη μυθική του. Μπορεί κάποιος να του φαίνεται ανήθικο. Μπορεί σε κάποιος να του φαίνεται ηθικό. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εγώ το βλέπω σαν μια παρακίνηση. Δεν ξέρω αν με εννοείς τι εννοώ. Γράψε μου την άποψή σου γι' αυτό μέχρι να βρω εγώ αυτό που θέλω.
47-51, όχι. Α, 119-125 η αναμονή. Ωραία. Κάγα μισέ τα μαλάκα. Απίστευτο. 36 ώρες ηχογραφήσεις και 150 ώρες μίξεων. Πολύ ωραία. Μπράβο παιδί μου. Είδες, δεν μπορώ να πω να τα εκατοστήσεις. Εύχομαι να τα χιλιάσεις. Να είσαι καλά. Πάμε να διαβάσουμε για το τέλος το διήγημα με τίτλο «Η αναμονή». Είναι 5 σελίδες. Πάμε. Και θα τις μετρήσω κιόλας. Περίμενα. Αυτά που είτε δυνατά, ε. Για αυτό. Ακούγεται, ακούγεται. Αυτό εδώ. Θέλω να δω πώς ακούγεται στο φωτ μετά. Ο τίτλος είναι «Η αναμονή». Α, καλά, αν περάσει απ' έξω την πάτηση. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάω. Το αμάξι τον άφησε μπροστά στο 4004 εκείνης της οδού στα βορειοδυτικά του Buenos Aires. Δεν είχε πάει ακόμα 9 το πρωί. Ο άντρας πρόσεξε με ικανοποίηση τα σπηλωτά πλατάνια, το μικρό τετράγωνο από χώμα στα πόδια του καθενός, τα παστρικά τα σπίτια με το μπαλκονάκι τους, το παρακείμενο φαρμακείο, τους θλιβερούς ρόμβους του μαγαζιού που πουλούσε χρώματα και είδη κυγκαλερίας. Τι ωραία που γράφει, καταπληκτικό, άκου. Ένας μακρύς και συμπαγής τείχος νοσοκομείου κάλυπτε όλο το απέραντο πεζοδρόμιο. Πιο πέρα, ο ήλιος άστραφτε πάνω σε κάτι θερμοκήπια. Ο άντρας σκέφτηκε ότι όλα εκείνα τα πράγματα που τότε τα έβλεπε απροσχεδίαστα, τυχαία και ανακατεμένα, όπως όταν ονειρευόμαστε. Με τον καιρό Θεού θέλοντος, έμαλε να γίνουν αναλύωτα, αναγκαία και οικεία. Ωραία. Πάνω στη τζαμαρία του φαρμακείου ήταν γραμμένο με πορσελάνι «Breslauer». Α, πρόσεξε. Οι Εβραίοι είχαν αρχίσει να εκτοπίζουν τους Ιταλούς που είχαν εκτοπίσει τους Κρεολούς. Καλύτερα έτσι. Ο άντρας δεν ήθελε να έχει παρτίδες με ομοαίματούς του. Για να δούμε. Καλά ξεκίνησε. Ο αμαξάς τον βοήθησε να κατεβάσει τον παούλο. Μια γυναίκα με ύφος αφηρημένο ή βαριεστημένο άνοιξε επιτέλους την πόρτα.
Από τη θέση του, ο αμαξάς του επέστρεψε ένα ουρουανό βιντέν. Ο άνδρας το είχε στη τσέπη του από την προηγούμενη νύχτα που είχε περάσει σε εκείνο το ξενοδοχείο του Μέλο. Το πήρε πίσω και έδωσε στον αμαξά 40 σεντάβους, ενώ σκεφτόταν: αντί να συμπεριφέρομαι έτσι ώστε να μην με θυμάται κανείς, διέπραξα ήδη 2 σφάλματα. Πλήρωσα με νόμισμα άλλης χώρας και έδειξα ότι δίνω σημασία σε αυτή την απροσεξία. Πού θέλει να το πάει? Οδηγημένος από τη γυναίκα, διέσχισε τον πρόδομο και την πρώτη αυλή. Το δωμάτιο που του είχαν κλείσει έβλεπε ευτυχώς τη δεύτερη. Το κρεβάτι ήταν από σιδεριές που οι τεχνίτες της είχαν στρεβλώσει σε φανταστικές καμπύλες, σχηματίζοντας κλαδιά και κλιματίδες. Υπήρχαν ακόμη μια ψηλή ντουλάπα από πευκό ξυλό, ένα κομωδίνο, ένα ράφι με βιβλία που κουμπούσε στο πάτωμα, 2 παράτερες πολυθρόνες και ένα τραπέζι τουαλέτας με ένα λαβωμάνο, μια κανάτα, μια σαπουνοθήκη και ένα μπουκάλι από φυσιτό γυαλί. Ωραία περιγραφή. Αυτές οι περιγραφές άκουσες στην κλασική λογοτεχνία. Αυτές οι περιγραφές μου αρέσουν. Τέτοιες περιγραφές κάνει ο... Έλα, όλο το ξεχνάω. Το πορτρέτο του Ντόραν Γκρέι. Θύμησέ μου, γράψε μου στο chat. Τέτοιες περιγραφές, ναι, κάνει το πορτρέτο του Ντόραν Γκρέι. Ο Χέρμαν Έσε, ο Χέρμαν Μέλβιλ, Μόμπι Ντίκ. Μ' αρέσουν αυτές τις περιγραφές. Λοιπόν, όλα ξεχνά ποιος έγραψε το πορτρέτο του Ντόραν Γκρέι. Πες το μου, ρε. Τέλος πάντων, συνεχίζω. Άψε το μου. Θα τα διαβάσουμε όλα. Ένας χάρτης της επαρχίας του Buenos Aires και ένας εσταυρωμένος στόλιζαν τους τοίχους. Η ταπετσαρία ήταν κρεμεζιά, με επαναλαμβανόμενο μοτίβο κάτι μεγάλα παγόνια με ανοιγμένη την ουρά. Το έχεις πιάσει όλο, είναι περιγραφικό δάδος. Σαν να βλέπω ελληνική ταινία του 1960, είναι η γνωστή κάμαρη. Που την, το 50, το 40 μάλλον, 40-50, που την νοικιάσανε στους φοιτητές που πηγαίναν στην Αθήνα κτλ. Κτλ. Πρόσεξε. Ναι, ναι. Η μοναδική πόρτα έβγαζε στην αυλή. Χρειάστηκε να μετακινήσουν τις πολυθρόνες για να βάλουν μέσα τον μπαούλο. Ο ένικος έδειξε ευχαριστημένος με όλα. Όταν η γυναίκα τον ρώτησε το όνομά του, απάντησε «Βιλάρι». Όχι σαν κάποια μυστική πρόκληση, όχι για να απαλύνει μια ταπείνωση που στην πραγματικότητα δεν ένιωθε, αλλά γιατί το όνομα εκείνο τον βασάνιζε, γιατί του ήταν αδύνατο να σκεφτεί κάποιο άλλο. Το σίγουρο είναι ότι δεν είχε παρασυρθεί από το λογοτεχνικό σφάλμα να πιστέψει ότι είναι γουρσουζιά να επικαλείσαι το όνομα του εχθρού σου. Για να δούμε πού θα το πάει. Στις αρχές, ο κύριος Βιλάρη δεν άφηνε καθόλου το σπίτι. Ύστερα όμως από μερικές εβδομάδες άρχισε να βγαίνει, για πολύ λίγο, γύρω στο σούρπο. Ένα βράδυ μάλιστα, μπήκε σε ένα κινηματογράφο 3 τετράγωνα πιο κάτω. Ξαναπήγε αρκετές φορές. Δεν κάθισε ποτέ πιο μπροστά από την τελευταία σειρά και πάντα σηκωνόταν λίγο πριν τελειώσει η ταινία. Είδε τραγικές ιστορίες του υπόκοσμου. Οι ιστορίες αυτές και αν είχαν σφάλματα. Οι ιστορίες αυτές και αν είχαν εικόνες που έδειχναν σαν να είχαν βγει από την προηγούμενη ζωή του. Σωστές οι παρατηρήσεις σου, μου αρέσει. Για να δούμε.
Ο Βιλάρη όμως δεν τους έδωσε σημασία, γιατί η ιδέα μιας πιθανής σύμπτωσης τέχνης και πραγματικότητας του ήταν εντελώς ξένη. Τι ήτανε μαφιόζος που ήθελε να κρυφτεί από τη ζωή? Για να δούμε πού το πάει. Φιλάκια, τελειώνουμε τώρα, διαβάζουμε αυτό και κλείνουμε. Ας καλά, ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Πού είχα μείνει? Του ήταν εντελώς ξένη. Όπως μου αρέσει να λέω, άνθρωπος χωρίς τέχνη στη ζωή του ζει μια άτεχνη ζωή. Σωστό. Προσπαθούσε πυθύνια να του αρέσουν αυτά που έβλεπε. Άκου τι γράφει ρε φίλε. Θα το ξαδιαβάζω. Προσπαθούσε πυθύνια να του αρέσουν αυτά που έβλεπε. Ήθελε να καταλάβει από νωρίς την πρόθεση με την οποία του τα έδειχναν. Τι γράφει? Αντίθετα με όσους έχουν διαβάσει μυθιστορήματα, δεν φανταζόταν ποτέ τον εαυτό του ως ήρωα κάποιας μυθοπλασίας. Δεν έλαβε ποτέ του γράμμα, ούτε κανένα διαφημιστικό φυλάδιο. Διάβαζε όμως με θολή ελπίδα μια συγκεκριμένη στήλη της εφημερίδας. Τα βραδάκια έβαζε μία από τις πολυθρόνες κοντά στην πόρτα, έπινε το ματέ του με προσήλωση και κάρφωνε το βλέμμα του στην ταπετσαρία του διπλανού διόροφου. Κομμάτια. Χρόνια και χρόνια μοναξιάς τον είχαν διδάξει ότι στη μνήμη οι μέρες τείνουν προς το να εξομοιώνονται, αλλά και ότι δεν υπάρχει ούτε μία μέρα, ίσως ακόμη και στη φυλακή ή στο νοσοκομείο, που να μην επιφυλάσσει εκπλήξεις. Καμιά φορά όταν διαβάζω καλή λογοτεχνία συγκινούμαι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τι είπα, τι έγραψε ο άνθρωπος? Τι έγραψε? Το κάνω κλιπ αυτό. Χωρίς τη συγκίνηση. Τη συγκίνηση θα την κόψω, θα πέσει ψαλίδι. Ξαναδιαβάζω τον τίτλο. Ο τίτλος είναι «Η αναμονή». Σε κάποιους άλλους εγκλισμούς του είχε υποκύψει στον πειρασμό να μετράει τις μέρες και τις ώρες. Αυτός όμως ο τελευταίος εγκλισμός ήταν διαφορετικός, γιατί δεν είχε τέλος. Τι λέει ρε μάνα? Εκτός αν κάποιο πρωί η εφημερίδα δημοσίευε το αγγελτήριο θανάτου του Αλεσάνδρο Βιλάρη. Οκ, το διάβασα. Κάτσε τώρα, γιατί αρχίζει, προχωράμε στην παρακμή. Περίμενε. Μπορεί επίσης ο Βιλάρη να ήταν ήδη νεκρός, οπότε αυτή η ζωή ήταν ένα όνειρο. Αυτή η πιθανότητα τον ανησυχούσε, γιατί του ήταν αδύνατο να καταλάβει αν του παρουσιαζόταν με τη μορφή της ανακούφισης ή της δυστυχίας. Αποφάσιζε λοιπόν ότι ήταν παράλογη και ξεμπέρδευε. Μαλάκα. Πόση απόλυτη μοναξιά παίζει να έχει νιώσει αυτός ο άνθρωπος για να μπορεί να γράφει έτσι για τη μοναξιά? Για να δούμε. Φοβερός. Τις μέρες που ήταν τώρα μακρινές εξαιτίας όχι τόσο του χρόνου που κύλησε,
όσο δύο-τριών αμετάκλητων γεγονότων. Είχε επιθυμήσει πολλά πράγματα με ανενδίαστο πάθος. Εκείνη η πανίσχυρη βούληση που είχε προκαλέσει το μίσος των ανδρών και τον έρωτα κάποιας γυναίκας δεν επιθυμούσε πια κάτι συγκεκριμένο. Το μόνο που επιθυμούσε ήταν να διαρκέσει, να μην τελειώσει. Η γεύση του ματέ, η γεύση του μαύρου καπνού, ο ίσκιος που μεγάλωνε ολοένα και κατέκλυζε την αυλή, αυτά τα ερεθίσματα του αρκούσαν. Υπήρχε στο σπίτι ένα λυκόσκυλο που είχε γεράσει πια. Ο Βιλάρη έπιασε φιλίες μαζί του. Του μιλούσε ισπανικά, ιταλικά και με κάτι λέξεις που του είχαν απομείνει από τη χωριάτικη διάλεκτη των παιδικών του χρόνων. Ο Βιλάρη προσπαθούσε να ζει στο παρόν και μόνο στο παρόν, χωρίς αναμνήσεις, χωρίς προβλέψεις. Οι πρώτες τον ενδιέφεραν λιγότερο από τις δεύτερες. Χωρίς να μπορεί να το εξηγήσει, πίστευε ότι το παρελθόν είναι η ουσία από την οποία είναι φτιαγμένος ο χρόνος. Αυτός είναι και ο λόγος που ο χρόνος μετατρέπεται ακαριαία σε παρελθόν. Μια μέρα, η κούραση που ένιωθε του φάνηκε σαν ευτυχία. Κάτι τέτοιες στιγμές δεν ήταν πολύ πιο σύνθετος από τον σκύλο. Πώς το είχα ξεχάσει αυτό το βιβλίο. Είδες τι καλό που είναι ο ηλεκτρονικός κόσμος και το ASMR. Με κάνει να ξαναδιαβάσω τα βιβλία μου. Λοιπόν, πάμε. Τελειώνουμε. Μία νύχτα ξύπνησε κατάπληκτος και τρέμοντας από μία ευνίδια έκκληση πόνου που ερχόταν από το βάθος του στόματός του. Το φρικτό αυτό θαύμα επαναλήφθηκε σε λίγα λεπτά και την τρίτη φορά κράτησε ως τα ξημερώματα. Μάλιστα. Το άλλο πρωί ο Βιλάρη κάλεσε ένα μάξι που τον πήγε σε ένα οδοντιατρείο του Όνσε. Εκεί του έβγαλα το δόντι. Στη δοκιμασία εκείνη δεν στάθηκε ούτε πιο δειλός, ούτε πιο ατάραχος από άλλους. Μία άλλη νύχτα, ενώ επέστρεφε από τον κινηματογράφο, ένιωσε ότι κάποιος τον έσπρωχνε. Γύρισε και τον και κοίταξε τον ανεδί με οργή, με αγανάκτηση, με ενδόμηχη ανακούφιση. Του έφτισε κατά πρόσωπο μία βαριά βρισιά. Ο άλλος αποσβολωμένος ψέλισε εκεί μία συγγνώμη. Α, κατά λάθος, τον έσπρωξε ο άνθρωπος δηλαδή, κατάλαβα. Ήταν ψηλός, νέος, με σκουρόχρωμη επιδερμίδα και τον συνόδευε μία γυναίκα που έμοιαζε με Γερμανίδα. Εκείνη τη νύχτα ο Βιλάρη προσπάθησε να πείσει τον εαυτό του ότι δεν τους είχε ξαναδεί. Πάντως για καλό και για κακό έκανε 4-5 μέρες να ξαναβγεί στο δρόμο. Να δούμε που το πάει. Ανάμεσα στα βιβλία που υπήρχαν στο ράφι ήταν και μια θεία κωμωδία με τα παλιά σχόλια του Αντρεόλη.
όχι τόσο από περιέργεια, όσο από μια συνέστηση χρέους, ο Βιλάρη ρίχτηκε στο διάμασμα αυτού του κεφαλαιόδους έργου. Πριν από κάθε γεύμα διάβαζε ένα άσμα και μετά, με απαράβατη σειρά, τα σχόλια. Δεν θεώρησε αναλυθοφανή ή έστω υπερβολικά τα βάσανα της κόλασης και δεν σκέφτηκε ότι ο Δάντης θα τον είχε καταδικάσει στο τελευταίο κύκλο, εκεί που τα δόντια του Ουγολίνου οροκανίζουν αιωνίως το σβέρκο του Ρουγκέρι. Ωραία, έκανε και μία αναγωγή. Τελειώσαμε. Ακόμα δύο παράγραφοι. Τα παγόνια της κρεμαζιάς στα πετσαρίας έδειχναν ιδανικά να εμπνεύσουν έμονους εφιάλτες και ωστόσο ο κύριος Βιλάρη δεν ονειρεύτηκε ποτέ καμία τορατώδη περικοκλάδα καμωμένη από αξιεδάλυτα ζωντανά πουλιά. Κοντεύοντας να ξημερώσει μόνο, έβλεπα ένα όνειρο με το ίδιο υπόβαθρο, αλλά με ποικίλες περιστάσεις. Δύο άντρες και ο Βιλάρη έμπαιναν στο δωμάτιο με περίστροφα ή του έριχναν την ώρα που έβγαινε από το σινεμά ή ήταν και οι τρεις ταυτόχρονα. Ο άγνωστος που τον είχε σμπρώξει ή τον περίμεναν θλιμμένα στην αυλή και δεν έδειχναν να τον έχουν αναγνωρίσει. Στο τέλος του ονείρου έβγαζε το περίστροφό του από το σιρτάρι του κομωδίνου, παρένθεση, στα αλήθεια φύλαγε ένα περίστροφο σε εκείνο το σιρτάρι, και το άδειαζε πάνω τους. Αυτά ήταν τα όνειρά του. Η εκπισοκόρτηση του όπλου τον ξυπνούσε, αλλά δεν ήταν παρά ένα όνειρο. Και σε κάποιο άλλο η επίθεση ξαναγινόταν και σε ένα άλλο όνειρο θα αναγκαζόταν να το σκοτώσει πάλι. Θέλω να δω πώς θα τελειώσει. Η αναμονή λέγεται. Ένα μουντό πρωινό του Ιουλίου τον ξύπνησε η παρουσία των αγνώστων και όχι ο θόρυβος που έκανε η πόρτα όταν την άνοιξαν. Θεόρατη, μέσα στο μισοσκόταδο του δωματίου, περίεργα απλουστευμένη από το μισοσκόταδο, παρένθεση, σε όλα εκείνα τα επίφοβα όνειρα, οι σιλουέτες τους διαγράφονταν πιο καθαρά. Κλείνει η παρένθεση. Άγρυπνη, ακίνητη και υπομονετική, με τα μάτια χαμηλωμένα θαρρείς και τα βάρεναν τα όπλα, ο Αλεσάνδρο Βιλάρη και ένας άγνωστος τον είχαν βρει επιτέλους. Ήταν γκάγκστερ, ήταν πρώην γκάγκστερ. Ήταν οι τελευταίες μέρες ενός πρώην γκάγκστερ, άκου. Με ένα νεύμα τους ζήτησε να περιμένουν και γύρισε πλευρό προς τον τοίχο σαν να ήθελε να ξαναβρει τον ύπνο του. Το έκανε άραγε για να συγκινήσει τους φωνιάδες του ή επειδή είναι πιο εύκολο να υποστήσει ένα φοβερό συμβάν παρά να το φαντάζεσαι και να το περιμένεις ατελείωτα, ή μήπως, και αυτό είναι ίσως το πιο πιθανό, για να γίνουν οι φωνιάδες του όνειρο όπως είχαν ξαναγίνει τόσες φορές στον ίδιο χώρο την ίδια ώρα. Μέσα σε αυτή τη μαγική ατμόσφαιρα βρισκόταν όταν ο πυροβολισμός τον ετελείωσε. Κομμάτια. Μαλάκα, ο άνθρωπος περιέγραψε τόσο καταπληκτικά τις τελευταίες μέρες ενός μαφιόζου. Μπράβο. Βλέπεις, ένα τόσο απλό θέμα, πόσο εύκολα μπορεί να γίνει ένα καταπληκτικό λογοτεχνικό δοκίμιο, διήγημα, sorry, όχι δοκίμιο. Το βιβλίο αυτό αγοράστηκε στην Αθήνα στις 17 Πέμπτου το 2002, δηλαδή εγώ ήμουνα 23.
τριών χρονών, okay. Τέτοια βιβλία διάβαζα στα 23 μου. Γι' αυτό είμαι αυτός που είμαι. Για να διαβάσουμε. Τι γράφει Νικολάκης. Δεν ήθελα να είμαι παρά ο κέδρος μπροστά στο σπίτι σου. Ένα κλάδι του κέδρου, ένα φύλλο του κλαδιού, μια σκιά του φύλλου, η δροσιά της σκιάς που χαϊδεύει το κρόταφό σου για ένα δευτερόλεπτο. Στίχη για το τραγούδι. Δεν ήθελα να είμαι. 1960 του έτους, σε στίχους Ιβάν Γκολ και συνδέσια μελοποιείται από το άλμπο Μαλαισιακά τραγούδια, τραγούδια της Μανιάννα. Okay. Ναι, είναι πάρα πολύ καλή. Γενικά, κάτσε να δούμε που γεννήθηκε ο Μπόργιας. Μπόργιας. Ο Χόρχε Λουίς Μπόργιας. Α, Buenos Aires, Αργεντινή. 24 Αυγούστου 1899. Μια χαρά, τέλεια ημερομηνία. Οπότε γεννήθηκε στο Buenos Aires της Αργεντινής 24 Αυγούστου το 1899 και πέθανε στην Ελβετία. Βέβαια, φτωχός άνθρωπος. Και πέθανε στην Ελβετία στις 14 Ιουνίου 1986. Αγαπώ, αγαπώ τους καλλιτέχνες. Αγαπώ τους καλλιτέχνες που από φτωχή αποκτήσαν λεφτά μέσα από την τέχνη τους. Λοιπόν, τα πλήθη του λαού σε περικύκλωσαν και σε πιέζουν και σε λες ποιος με άγγιξε. Κάποιος με άγγιξε, διότι εγώ κατάλαβα ότι βγήκε από επάνω μου δύναμης. Μη φοβάσαι, μόνο εξακολούθησε. Όταν είδε η γυναίκα αυτό που έκανε, ήρθε τρέμουσα από φόβο της, διηγήθηκε σε όλο το πείθος του λαού την αιτία για την οποία τον άγγιξε. Πήγαινε στο καλό. Ήρθε κάποιος από το σπίτι του αρχισυναγώγου. Έκλαιγαν δε όλοι. Μη κλαίτε. Τι είναι αυτό? Κείμενο από την Καινή Διαθήκη. Και τον περιγελούσαν. Διέταξαν να της δώσει φαγητό να φάει. Δεν αναλάβει δυνάμεις κατόπιν της εξαντλήσεως που της είχε φέρει η μακρά. Μη κλαίτε. Και κυριεύτησαν όλοι από βαθύ. Και οι γονείς της το ίδιο. Τους παρήγγειλε να μην πούν σε κανέναν το γεγονός για να μην ερεθίζεται ο φθόνος των εχθρών του. Ο φθόνος των εχθρών του. Κάποιος με άγγιξε, πήγαινε στο καλό που βάζεται, έβαλε και ναι, α, ρε, δε στο είπα, αφού ξέρω ρε, δεν είμαι άσχετος, αυτό δεν σου είπα. Την ιστορία του Χριστού μου γράφεις, αυτό θα σου έλεγα. Ευαγγέλιο Κυριακής. Εσύ δεν άλλο το ζήτα είναι το 7 στην αρχαία. Έβδομος Λουκάς, η Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου. Ναι, αφού στο είπα, αφού δεν είμαι άσχετος. Για κάτι ξέρουμε κι εμείς. Μπράβο, μπράβο παιδί μου, μπράβο. Είσαι σε καλό δρόμο, μπράβο. Γεννήθηκε λοιπόν στο Buenos Aires αυτοί οι άνθρωποι το 1900 μάλλον. Βλέπεις λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος που, εντάξει, το Buenos Aires είναι μια μεγαλόπολη και τα λοιπά, αλλά το 1900 είναι 1900 ρε φίλε, εντάξει. Ήτανε μέσα στη φύση, τι να κάνουμε. Ο πατέρας του ήταν δικηγόρος και δάσκαλος ψυχολογίας. Α, δεν ήταν φτωχός. Δεν ήταν φτωχός. Η μητέρα του Μπόργιας ήταν από παλιά οικογένεια της Ουρουγουάης. Ο πατέρας του ήταν εν μέρει Ισπανός, εν μέρει Πορτογάλος και μισός Βρετανός. Στο σπίτι μιλούσαν τόσο Ισπανικά όσο και Αγγλικά. Και από πολύ νωρίς ο Μπόργιας ήταν ουσιαστικά δίγλωσσος. Λέγεται ότι διάβαζε Σέξπιρ στα Αγγλικά στα 12 του. Α, εγώ νόμιζα ότι ήταν φτωχός ρε μαλάκα. Άισε κτήρ δάσκαλε. Γιατί καλέ. Γιατί καλέ. Άισε κτήρ δάσκαλε λέει. Οκ, οκ.
Μάλιστα. Ο πατέρας του αναγκάστηκε να καταλήξει πολύ νωρίς το επάγγελμα του δικηγόρου εξαιτίας της σταδιακής τύφλωσης, η οποία αργότερα θα επηρεάζει και τον γιο του. Όπαρε. Και το 1914, σε ηλικία 15 ετών δηλαδή, η οικογένεια μετακόμισε στη Γενέφη, όπου ο πατέρας Μπόρχες έτυχε περίδαλψης από ειδικό οφθαλμίατρο, ενώ ο ίδιος ο Μπόρχες και η αδελφή του Νόρα πήγαιναν σχολείο. Εκεί ο Μπόρχες έμαθε γαλλικά, με τα οποία προφανώς δυσκολεύτηκε αρχικά, μελέτησε μόνος του γερμανικά και πήρε το μπακαλωρεά από το κολέγιο της Γενέβης το 1918. Για να πας κολέγιο το 1918, ξέρεις τι λεφτά έπρεπε να έχεις. Δεν είναι καλό να δουν όλοι κάτι αλλιώτικο χωρίς να χρειάζεται να το λατρεύουν. Α, οκ. Δεν είναι καλό να δουν όλοι κάτι αλλιώτικο χωρίς να χρειάζεται να το λατρεύουν, χωρίς να το ακολουθούν, χωρίς φόβο για το φθόνο των εχθρών τους. Δεν ξέρω πού πάει αυτό, τι εννοείς, μιλάς με γρίφους γέροντα. Κοίταξε, το να δεις κάτι αλλιώτικο, και εμένα μ' αρέσει να βλέπω πράγματα τα οποία με σοκάρουν, ξέρω εγώ, δεν μου αρέσουν. Τα εκτιμώ, αλλά δεν χρειάζεται να το λατρεύω. Ας σου πω και μια ιστορία πριν κλείσω. Μου είπε ο Τζίμις, λοιπόν, για το Where is your cat now και τα λοιπά. Έτσι δεν είπαμε, Where is your cat now? Και η απάντησή μου ήταν η εξής. Εγώ θεωρώ ότι το απάντησα πολύ ευγενικά και φυσικά ο άνθρωπος δεν μου είπε κάτι και δεν ξέρω γιατί λόγω ευγένειας, γιατί εγώ θα σου πω ότι δεν μου είπε και δεν μου απάντησε κάτι λόγω ευγένειας, γιατί είναι ευγενικό παιδί. Εγώ του είπα το εξής παράδειγμα, άκουσε το λέω φίλε Δημήτρη, εγώ εκτιμώ την τέχνη σου, εκτιμώ τα πάντα, αλλά την άποψή μου θα σου την πω. Λοιπόν, αυτό το Where is your cat now είναι υποκειμενικό, διότι πρόσεξε, εμένα εφώνευσε το εσύ, το πατέρα μου, το Εθνικό Σύστημα Υγείας εφώνευσε τον πατέρα μου. Για μένα δεν φταίει ο Θεός, πρόσεξε, δεν φταίει ο Θεός που στο εσύ υπάρχει ένας μαλάκας δολοφόνος. Φταίει ο μαλάκας ο δολοφόνος. Καταλάβες. Αυτό του είπα εγώ. Δεν μπορώ να ψιθυρίζω. Συνέχεια κουράζομαι. Πρέπει να μου μάθεις πώς να ψιθυρίζω. Κάνω λάθος αυτό? Δεν ξέρω. Μπορεί και να κάνω λάθος. Εγώ δεν προσδίδω στο Θεό ότι φταίει ο Θεός ότι υπάρχει ένας μαλάκας δολοφόνος στο εσύ που σκότωσε τον πατέρα μου. Καταλάβες. Αυτό του είπα. Εγώ του βλέπω αλλιώς. Έτυχε. Τι δουλειά έχει ο Θεός? Α, όχι, αυτό του είπα. Τι δουλειά έχει ο Θεός που υπάρχει ένας μαλάκας στο εσύ? Υπάρχει το σκηνικό. Ακούστε, δεν θέλω να σας λέω λεπτομέρειες. Υπάρχει το σκηνικό. Είναι η μάνα μου, Θεός χωρέστη. Α, δεν υπάρχει καμία έκταση στο τραγούδι ως προς κανένα Θεό. Οκ. Δεν είναι ειρωνικό για την πίστη σε καμία περίπτωση. Ναι, sorry, δεν τα διάβαζα, έλεγα τα δικά μου. Αναφέρεται στα εγκλήματα που γίνονται στο όνομα του Θεού. Α, ναι, μπράβο, αυτό το είπα μετά, ναι, αυτό ναι. Και συμφωνήσαμε, είναι κάτι τέτοιο, κάπως έτσι πήγε η συζήτηση. Ναι, οπότε δεν χρειάζεται να σου πω αυτό που δεν... Α, θα σου το πω, δεν... σιγά το μυστικό της NASA. Λοιπόν, είναι η μάνα μου και έχει μπει μέσα στο γραφείο της προσταμένης και λέει, προφορικά το λέει και θα το υπέγραφε κιόλας. Σας παρακαλούμε, μας έχετε 40 μέρες εδώ.
κάντε τον, λέει, αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ξέρω, λέει, εμείς δεν ξέρουμε γενικά. Και εγώ και για μένα μιλούσε, μιλούσε για όλους και για μένα. Και εγώ αυτή την άποψη είχα. Δεν ξέρουμε από ιατρική. Μπορεί όντως να μας λέτε αλήθεια και η περίπτωσή του να είναι δύσκολη ιατρικά. Άκουσε με λίγο και θα κλείσουμε. Θα τα διαβάσω όλα. Μόλις θα τελειώσω, θα τα διαβάσω. Και μπαίνει λοιπόν μέσα στο γραφείο της Πουσταμένης και λέει: μπορεί να λέτε αλήθεια ότι η περίπτωσή του ιατρικά είναι δύσκολη. Έρχομαι λοιπόν να σας πω ότι εγχειρίστε τον και ας πεθάνει. Ξέρεις τι κάνανε? Μας γράψαν στα αρχίδια τους. Γι' αυτό λέω, εγώ δεν ξύπνησα ένα πρωί να πω τον κόσμο, α, δολοφόνη. Ξέρω γιατί τα λέω. Δεν στο είχα πει αυτό το σκηνικό, το λέω on stream. Όποιος κάτσε να δει το VOD, για να δω πόσα άτομα είμαστε εδώ. Πέντε άτομα, Klein Mind, βλέπεις. Λοιπόν, στο είχα πει αυτό το σκηνικό, στο λέω τώρα. Λοιπόν, καταλαβες, δεν μου φταίει ο Θεός. Μπήκε μέσα εμάνα μου και είπε ξεκάθαρα: εγχειρίστε τον και ας πεθάνει. Μας γράψαν στις αρχιδάρες τους. Και καλά κάνανε, μάγκες, γιατί σου λέει, αυτοί μπορεί να λένε έτσι. Εάν μετά όμως γυρίσει το θυμικό τους και τσατιστούν και μας κάνουν καμιά μήνυση. Οι έξυπνοι μάγκες, ε. Τώρα ας πάω. Λοιπόν, ας διαβάσω τα μηνύματα. Θα σε διαβάσω αμέσως τώρα. Δεν υπάρχει το now, δεν είναι ειρωνικό για την πίστη, σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει καμία ένταση σε κανένα Θεό. Αφήστε τα κλίματα που γίνονται στο όνομα του Θεού. Συμφωνώ. Η πίστη σώζει και δεν την κρίνουμε σε καμία περίπτωση. Πράγματι, κάποιος του σώζει. Δεν δεχόμαστε εκπρόσωπους του Θεού να ευλογούν όπλα σφαίρες. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Απαράδεκτο. Ωραία. Γιατί δεν μας το λένε λοιπόν γραπτός? Γιατί δεν μας το είπανε γραπτός? Όχι. Εμάς δεν μας το είπανε αυτό. Δεν μας το είπανε. Όχι. Δεν μας το είπανε. Τίποτα. Απλά μας... Πρόσεξε. Εμάς μας είπανε να πάμε σπίτι μας λόγω κορονοϊού, να πάρουμε τη φαρμακευτική αγωγή και κλείσαμε ραντεβού για 14 Αυγούστου. 13 Αυγούστου να γίνει το χειρουργείο. Άρα τι συμβαίνει? Αυτά τώρα είναι συζητήσεις που εγώ, κοίταξα να δεις, εγώ έπρεπε να πάει σαν εισαγγελά και τώρα μπορώ να πάω, ποτέ δεν είναι αργά. Οι γυναίκες βγαίνουν και λένε ο κύριος Στάδε με βίασε πριν 10 χρόνια όταν πήγα να κάνω πρόβα θεατρικού. Και εγώ πιστεύω ότι μπορώ να κάνω, διότι αυτό που υπέστη εγώ και η αδερφή μου και εγώ και η μάνα μου, δεν υπάρχει πια η μάνα μου, γι' αυτό λέω η αδερφή μου και εγώ, είναι χειρότερος, είναι χειρότερο πράγμα από βιασμό. Που, τι είναι χειρότερο και τι δεν είναι τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, έτσι που λες γίνανε τα πράγματα. Ναι. Εμάς δεν μας το είπαν αυτό, φίλο. Εμάς μας είπαν πηγαίνετε σπίτι σας και 13 Αυγούστου κλείνουμε ραντεβού. Άρα. Άρα. Πού να βρεις το δίκιο σου? Καταλάβες. Γι' αυτό σου λέω. Άσε. Τέλος πάντων. Πάμε για ένα τελευταίο. Θέλω να το δω στο VOD. Μισό λεπτό. Ένα με μουσική και ένα χωρίς μουσική. Καληνύχτα σε όλους. Όνειρα γλυκά. Ευχαριστήθηκα, ήταν τέλειο.
κλειστό. Ήταν πάρα πολύ καλός. Μην ξεχνάτε ότι... για να δω. Ωραία, θα πρέπει να το φτιάξω λίγο. Μην ξεχνάτε ότι... αυτά τα βιντεάκια θα ανεβούν YouTube. Και θα τα πούμε πάλι αύριο. Ακούστε, αύριο. Μισό λεπτό λίγο. Ακούστε, γιατί έφυγε λίγο η βάση. Θα πρέπει να τη φτιάξω. Θα πρέπει να φτιάξω τη βάση. Μισό λεπτό. Εδώ. Αύριο θα ανοίξουμε. Βλέπεις, φεύγει το μικρόφωνο. Λοιπόν, θα φτιάξω τη βάση. Αύριο θα ανοίξουμε 8 η ώρα το απόγευμα TBD για να δούμε το νέο killer και τη νέα survivor. Ευχαριστώ όλα τα καλά παιδιά. Δεν κάνουμε raid γιατί είμαστε πάρα πολύ λίγα άτομα. Για να δω. Αυτή τη στιγμή είμαστε 4 άτομα. Δεν έχει raid με 4 άτομα. Μόνο από 10 άτομα και πάνω κάνουμε raid. Οπότε να έχεις ένα όμορφο βράδυ. Ευχαριστώ πολύ για όλα και ευχαριστώ για την υποστήριξη. Καληνύχτα και τα λέμε αύριο 8 η ώρα το απόγευμα. 8 η ώρα το απόγευμα, Dead by Daylight. Καληνύχτα σας.